Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τρόικα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με Στέριο Αναστασιάδη μαζί μας. Παρέιτσα. Καλησπέρα. Έχουμε αρκετά θεματάκια να συζητήσουμε. Είμαστε παραμονή των ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Άρης ΑΕΚ. Θα βασίσουμε την εκπομπή και τη θεματολογία μας και σε αυτά τα παιχνίδια. Θα συζητήσουμε και με καλούς φίλους και με συναδέλφους και με ποδοσφαιριστές και γενικά με ανθρώπους που έχουν άποψη για τα παιχνίδια αυτά, τα αυριανά και όχι μόνο, έτσι, και τα play-off. Έπιασα τα πάντα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έπαιξα. Μια και το διπλό του Πανιωνίου. Εγώ έπαιξα, αλλά να μην σου πω τι έπιασα. Ναι. Στο άλλο άκρο. Φίλε, αν με ακούγατε, goal-goal πάω κόφι. Goal-goal αεκάρις. Διπλό Πανιωνίου, χι ατρομήτου, βγάζαμε χι ξάνθης, βγάζαμε τρελά λεφτά, ρε φίλε. Και άσο Λάρισας, δηλαδή τα πιάσα όλα. Όλα. Και δεν έπαιξα ούτε 2 ευρώ. Στο Πανιωνίου κοιμηθήκαμε. Ούτε 2 ευρώ. Κάτι 10 απόδοση, κάτι 9, κάτι 11, κάτι. Ούτε 2 ευρώ δεν έβαλα. Κοιμηθήκαμε. Και την άλλη εβδομάδα θα γίνει. Θα τα παίξω πάλι και θα χάσω ένα. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, την πρώτη ώρα της εκπομπής, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, με εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, live streaming, cash out, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League, η Ιντερβέτεν. Μαζί μας και Arena Rapid, ένα συμπλήρωμα διατροφής απαραίτητο για πρωταθλητές, 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ, απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες, κατάλληλο για διαβητικούς, ενισχύει τη συντηρητική λειτουργία, επιβραδύνει την εξπερμάτιση και δίνει πολλές επαναλήψεις με διάρκεια ως και 36 ώρες. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, βρείτε το, ζητήστε το στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω. Και ο Μαρμαρίδης είναι μαζί μας. Ναι. Μια 100% ελληνική επιχείρηση, δεκαετίες τώρα πρωτοπόρο στο θέμα του επίπλου σε χαμηλές τιμές και σε σούπερ ποιότητα. Δηλαδή το value for money που έχουμε μάθει τελευταία χρόνια χρήσανθε. Είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικό. Μαρμαρίδης.gr για να δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές. Βλέπω μπροστά μου τώρα κρεβάτι από 890 ευρώ διπλό στα 390 χρήσανθε. Ναι, και σαλόνια και για το σπίτι, για το γραφείο, για το εξοχικό. Τρία μεγάλα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη. Στροφή ωραίο κάστρο, η μεγάλη έκθεση. Προέκθεση Νέας Εγνατίας και Τσιμισκή και στην Αθήνα. Πάρα πολλά καταστήματα, επειδή μας ακούνε, χρήσανε και στην πρωτεύουσα. Βεβαίως. Στον Άλυμο, στο Χολαργό, στην Αττική, στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά, στο Περιστέρι, στο Ψυχικό, στο Ήλιον και στον Πειραιά. Έχουμε και σήμερα διαγωνισμό. Βασικά έχουμε διαγωνισμούς σήμερα. Ναι, σήμερα θα πρέπει λίγο να το διαχωρίζετε. Ναι, πέρα από τον κλασικό για το γυαλάκι από Opticon Express, που μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκι FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Θα γράψετε γυαλιά, αν θέλετε, για το γυαλάκι ηλίου. Διαφορετικά, αν θέλετε το t-shirt από την boutique του Άρη, ανδρικό, σε μεγέθη έχουμε large και extra large, παιδιά. Large και extra large. Αν είστε πολύ εύσομοι, το extra large δεν σας πιάνει, δεν σας πιάνει. Θα το κάνετε δώρο. Έτσι. Large και extra large ανδρικό t-shirt Άρης FC. Κανονικότατα με ένα μηνυματάκι FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Γράψτε τη λέξη Άρης δίπλα για να μην γράφετε. T-shirt. Ό,τι θέλετε. Κάτι τέτοιο. Και επειδή με large χρήσατε. Ναι. Σαν εκπομπή, ναι. Αν θέλει κάποιο να μπει και στι δύο κληρώσει, α το κάνει με ένα μήνυμα. Με ένα μήνυμα. Και Άρης και γυαλιά. Γυαλιά και Άρης να γράψει. Εντάξει, δεν Ωραία. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα δύο δωράκια έχει εκπομπή σήμερα για όλου εσά. Βασικά για του Αριανού έχει το ένα και για του άλλου έχει το γυαλί ηλίου. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Αν θέλετε γυαλάκι μόνο, γράψτε γυαλιά. Αν θέλετε μόνο για το t-shirt από την επίσημη boutique του Άρη, γράψτε Άρης. Αν θέλετε και τα δύο, γράψτε και τα δύο για να μπείτε στην κλήρωση και για τα δύο. 62 λεπτά κοστίζει το μηνυματάκι. Μόλις μαζί με το ΦΠΑ, είναι και αυτό μέσα στην τιμούλα. Και ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Καλημέρα στο Στάθη που είναι ο πρώτος που στέλνει. Έτσι. Στάθης Λάμπρος. Στάθης Λάμπρος. Αλλά μπορεί να είναι Λάμπρος και να τον είναι Στάθης το επίθετο.
Εντάξει. Καλημέρα και στον Νίκο. Και στο Λάμπρο και στο Στάθη. Καλησπέρα και στην Ιώνα. Λοιπόν. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς κινούνται όλα γύρω τα αυριανά παιχνίδια. Ναι. Δεν το συζητάμε. Η επικαιρότητα. Φίλος του ΠΑΟΚ, ναι, και διαδικτυακός φίλος μου έστειλε μήνυμα 9.30 ώρα το πρωί. 9.30. Τι γίνεται με Βιερίνια και Πέλκα. Τι πάθαμε με τον Βιερίνια. Ανήκω στα Πινελίκη, γιατί άλλο μου έχει στείλει μια φορά 3 ώρα το βράδυ. Εντάξει. 9.30 ώρα. Με Φρίγιοβιτ θα έρθει. 9.30 το πρωί είναι μια καλή εντάξει, ώρα. Εντάξει, ναι, σου λέω. Θυμάμαι την ώρα να ενημερώσω. Είναι ρεπόρτερ, σου λέει, ρε φίλο. Άλλο ρεπόρτερ. Ξύπνησε το πρωί, κάνει ρεπορτάζ. Τώρα ετοιμάζεται για την εκπομπή. 9.30 λίγο δύσκολα. Από τι 10 και μετά. Το 9.30 λε εσύ. Εγώ που έχω έναν φίλο συνδεσμίτη, ο οποίο τελειώνει τη βραδινή του δουλειά 7.30 και 8 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο και λέω κάτι έγινε. Έπεσε το Χαριλάου, επιδρομή. Έγινε ντου. Μπήκανε εσύ, μέσα. Εσύ 6 και 4 παιδιά. Σου λέει ο άλλο θα έχει ξυπνήσει, δεν γίνεται. Κοίταξε όμω. Στα 4 παιδιά, επειδή έχω και την ηρωίδα στο σπίτι, εκείνη την ώρα, κοίταξε, το 7 και 4 με το 8 είναι η αναστάτωση που λε, βάζει το μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι και κάνει κάτι τέτοια. Γιατί ξυπνάνε πάνω στο σχολείο, γίνεται η φασαρία μέσα στο σπίτι. 8 η ώρα όμως, φίλε, αν δεν έχει ξυπνήσει μικρή-μικρή, υπάρχει μια απόλυτη ησυχία. Έχουν φύγει όλοι. Και μπορείς για μία ωρίτσα, 8 με 9, να το απολαύσεις. Αυτό το. Μένα μου αρέσει αυτός ο ύπνος, ο πρωινός, ξέρεις, που λαγοκοιμάσαι. Που έχεις το ένα μάτι ανοιχτό, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει η απόλυτη ησυχία. Ο ύπνος είναι υγεία, παιδιά. Και εκεί 8 και 10 χτυπάει. Ντρινγκ. Δεν μου λες, κόσμο θα έχουμε αύριο. Φίλε, δεν μπορούμε να το πούμε αύριο. Ανακοίνωση της Ξάνθης. Ξάνθης. Με 5 λέξεις. Ναι, όχ. Τι ανακοίνωση έβαλε. 6 λέξεις. 6. Κατάντια. Τελεία. Ναι. Σαν δεν ντρεπόμαστε. Τελεία. Λαντεκαντάνς. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Επειδή κέρδισε ο Πανιώνιος. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Όταν η Ξάνθη κέρδιζε. Όταν η Ξάνθη κέρδιζε. Μπορεί να συμβαίνει και κάτι άλλο. Ναι. Εμείς λέμε που πάει το μυαλό μας. Μια χαρά, δύο πεναλτάκια πήρε η Ξάνθη προχθές όμως. Το δεύτερο δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι ήταν. Το πρώτο ήταν. Λαμία Πανιώνιος χθες 0-1. Με γκολ του Τσιλούλη στο 27. Το ψιλοέβλεπα το μάτς. Κανονικό ήταν. Επιτυχία. δεν είδα μόνο τα θυμιότυπα. Εντάξει, διώχνουν το μάτζιο. Δηλαδή, εκεί στη Λαμία πραγματικά έχει κάνει αυτή την ομάδα. Και επειδή δεν έχουν πέσει πολλά φώτα στα play out, ναι, και δικαιολογημένα χρήση αυτή που είναι τώρα. Το Λάρισα Βόλος. Ας πούμε τη βαθμολογία σε πρώτη. Λάρισα Βόλος. Επικό παιχνίδι. Αν επικό. Είχαμε το Λάρισα Βόλος. Δύο κόκκινες στον Βόλο. Μία κόκκινη στη Λάρισα. Πανικός, κλωτσιές να φωνάζουν. Ανακοίνωση του Κούγια να πια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Θεσσαλία. Έτσι, αλήθεια. Λοιπόν, να ποιος είναι το αφεντικό. Αστέρας Τρίπολης. Ναι. 35 βαθμούς. 34 ο Ατρόμητος. Με εμάς λιγότερο. Η Λάρισα 33, η Λαμία 31, ο Βόλος 30 και ο Πανετολικός 21, η Ξάνθη 19. Η Ξάνθη είναι στην θέση που οδηγεί σε αγώνα μπαράζ με το δεύτερο της Super League 2, η οποία χθες έβαλε λουκέτο, θα αναφερθούμε και σε αυτό, και ο Πανιώνιος 18. Άρα ο Πανιώνιος απέχει 3 βαθμούς από την απευθείας σωτηρία και 1 βαθμό μόλις από τους αγώνες, από τον αγώνα μπαράζ. Εντάξει, ανεβαίνει ο Πανιώνιος, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, υποδέχεται και την Ξάνθη την επόμενη αγωνιστική στη Νέα Σμύρνη και πρέπει να υποδέχεται και τον Πανετολικό στη Νέα Σμύρνη. Άρα λοιπόν υπάρχει η βάση για αισιοδοξία στη Νέα Σμύρνη, αν και πολλοί δεν περίμεναν το διπλό στη Λαμία, άλλοι το περίμεναν βέβαια, και όσοι το περίμεναν και το συνδύασαν με κάποιο στοίχημα, νομίζω ότι βγήκανε σούπερ κερδισμένοι. Αυτά λοιπόν και για τον Πανιώνιο. Αφήνουμε τα play out. Είπαμε Super League 2, Χρύσανθε, ναι, Λουκέτο. Τι έγινε, τελειώσαμε. Ποιος ανέβηκε, ποιος πέφτει, ποιος δεν. Όλοι ανεβαίνουμε, όλοι πέφτουμε. Όχι, κανένας δεν πέφτει. Ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας, ναι, και ο δεύτερος με μπαράζ. Άρα κερδισμένος ο Πας Γιάννηνα που ήταν. Άρα ανέβηκε ο Πας. Ο Απόλλωνας παίζει μπαράζ και λένε υπάρχει ένα σενάριο ότι ζητάνε να ανέβουν, λέει, και τα Χανιά και η Λιβαδιά. Ας ανέβουν άλλοι 4, άμα είναι ανέβουν όλοι. Είναι, πώς γίνεται. Δεν κάνουμε μια κατηγορία. Δηλαδή η Super League 1 με 2 να γίνει μία. Ναι. Να γίνει Mega Super League. Άκτο τη δηλαδή. Πρόσεξε τώρα. Το Mega ύποπτο. Πίσω το Mega. Αντένα Super League. Όχι, ποια λέξη. Open Super League. Super League σκέτο. Mega Super League Open. 16 ομάδες
Όχι, πόσοι ομάδες είχαμε φέτος? 14. Και 12 από τη Super League. 2, 30. Ωραία. 30, δηλαδή 58 αγωνιστικές. Μια χαρά. Προαθληματάρα. Μια χαρά. Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα προκύψουν και φωνές των ομάδων που δεν ήταν σε θέση ανόδου ή μπαράζ. Εδώ φορές χρήστε προκύπτουν όταν τελειώνουν τα προαθλήματα κάθε χρόνο. Σωστό. Πόσο μάλλον το που δεν τελείωσαν. Πόσο αγωνιστικές είχε? Α, τώρα καλά. Εντάξει, πολλά θες. Δεν μου, κοίταξε, δεν μου είναι και τόσο έτσι. Δεν μου ακούγεται ξένο ή χαζό το ότι θέλουν άλλες δύο ομάδες. Σου λέει, ρε φίλε, κάτσε. Ήμουν, ας πούμε, σε τροχιά μπαράζ ανόδου. Αλλά. Εντάξει, δεν γίνεται να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Δεν θα πω στη διαδικασία, Χρήστανθε, αν μπορούσε να συνεχιστεί η Super League 2 με το θέμα είμαι άσχετος. Δεν ξέρω τα προβλήματα των ομάδων που είναι πάρα πολλά, τα ειδικά τα οικονομικά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να γίνουν οι αγώνες. Θα έπρεπε να γίνει και εντάξει. Εγώ αυτή την άψη έχω. Αλλά δεν θέλανε προφανώς και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σφύριξαν τη λήξη να φύγουμε κανονικά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτά και με τη Super League 2. Τα χθεσινά για τον Ούρο, αν νομίζω τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει. Εντάξει, τι να σχολιάσουμε παραπάνω, Χρήστανθε? Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Για τον ανακριτή. Για τον ανακριτή, γενικότερα για την υπόθεση. Εντάξει, δεν μου φταίει σε κάτι ο ανακριτής. Ναι. Τι έκανε, παρετήθηκε, τι έκανε αυτό, φεύγει, πάει διακοπές. Μετάθεση, ξέρω. Μετάθεση ο άνθρωπος. Να, η κόρη μου πέρασε τώρα, στην Κομωτινή, ήθελα να κοντά. Τι να κάνει τώρα ο φίλος. Ο γιος μου πέρασε στο Καστελόριζο, στο ΤΕΗ εκεί. Αμπλέξει ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει. Αυτό τον Ούρο, μας ζαλίσατε τόσα χρόνια. Που δεν είδε είναι μομφή για τον ανακριτή ή τους προηγούμενους που φύγανε άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλος αγνοείται. Αλλά είναι μια υπόθεση που νομίζω δεν τιμάει καθόλου το σύστημα της ελληνικής δικαιοσύνης. Εντάξει. Αν πει κάποιος ότι κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της σωστά, να έρθει εδώ και εμάς να μας εξηγήσει πώς κάνει τη δουλειά της σωστά. Και είναι ακόμα ένα κομμάτι του puzzle που ο Έλληνας πολίτης νομίζω γενικότερα δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει, σε όλες τις χώρες συμβαίνουν τέτοιες υποθέσεις, αλλά νομίζω προσπαθούν στις άλλες χώρες να μην είναι τόσο άσχημη η έξωθεν καλή μαρτυρία. Εδώ αυτή η υπόθεση του Νουρουάν τραβάει χρόνια και θα μας απασχολήσει κι άλλο, φαντάζομαι, μέχρι να παραγραφεί το κακούργημα, τα κακουργήματα και γενικότερα να μπει υπόθεση στο αρχείο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει. Υπάρχει μέσα και εμπλοκή του ποδοσφαίρου. Ιδανικά θα έπρεπε η υπόθεση να έχει προτεραιότητα για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί δεν μιλάμε ούτε για 10 κούτες ντομάτες από την Αίγυπτο, ούτε για 10 κούτες τσιγάρα, ούτε για μπλουζάκια από την Κίνα που πέρασαν παράνομα στην Ελλάδα. Μιλάμε για τόνους ηρωίνης. Αλλά προφανώς στην ελληνική δικαιοσύνη δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που θα πάρουν αυτή την υπόθεση και θα τη φέρουν εις πέρας. Okay. Αυτό και για τον Ουράν, τον αναφερθούμε, σε λόγω ξαναλέω, στη συνέχεια και να το ανοίξουμε, δεν έχει και νόημα. Μακάρι κάποτε η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι τυφλή υποτίθεται, αλλά μόνο τυφλή δεν είναι, να πιάσει την υπόθεση και να πιάσει και άλλες υποθέσεις όπου εμπλέκονται σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας. Να μην τους χάσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε την αποστολή του ΠΑΟΚ, περιμένουμε και τι ακριβώς θα γίνει, αν θα είναι μέσα ο Βιερίνια και ο Πέλκας, σημαντική και οι δύο για την οικονομία του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 9.30 ώρα το βράδυ. Θα γνωρίζουμε ήδη εκείνη την ώρα λογικά το ποιος είναι ο πρώτος φιναλίστ, αν θα είναι ο Άρης ή αν θα είναι η ΑΕΚ. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ο Αμπέλ Φερέιρα παρατάξει τον ΠΑΟΚ με ενισχυμένο κέντρο προκειμένου να αντιμετωπίσει την τριάδα των μέσων του Ολυμπιακού, που στα τελευταία δύο μάτς τουλάχιστον είχε πολλά προβλήματα από αυτήν. Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να δει τι θα κάνει με τον Βαλμπουενά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα παίξει. Η δική μου τώρα.
μπορεί να μην έχει καμία σημασία. Μπορεί να δούμε ότι ο Βαλμπουενά είναι εκτός αποστολής, που δεν νομίζω. Εντάξει, αν ο Γάλλος δεν αγωνιστεί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός χάνει τη μεγαλύτερη δύναμη ίσως στην μεσοδιετική του γραμμή. Είναι άλλος Ολυμπιακός με Φορτούνη και άλλος Ολυμπιακός με Βαλμπουενά. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε και την αποστολή του ΠΑΟΚ και την αποστολή του Ολυμπιακού. Ο Τζόλης, για τον οποίο γίνεται τόσο μεγάλη κουβέντα, όπως ανέφερε και η Super League, έγινε ο νεότερος σκόρερ στο φετινό πρωτάθλημα τη Super League 1, αφού πέτυχε γκολ σε ηλικία 18 ετών, 4 μηνών και 21 ημερών και ήταν σχεδόν 15 ημέρες νεότερος από τον Βαγιανίδη όταν αυτό σκόραρε τον περασμένο Ιανουάριο. Άρα λοιπόν είναι κάτοχος ενός έτσι σημαντικού ρεκόρ του να είσαι ο νεαρότερος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Τζόλης πήρε το ρεκόρ από τον Βαγιανίδη. Μακάρι ο Βαγιανίδης βέβαια... που πήγε έξω, Τόσο δεν είναι που πήγε στην Ίντερ. Ναι. Εντάξει. Απλώς μακάρι το παιδί. Θυμάμαι και άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένας για παράδειγμα, νομίζω ο Πόζογλου, ήταν ο νεαρότερος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά κύπελα. Είχε ξεπεράσει και τον Κούδα με έναν κουμπί και βάλει. Πόσο χρόνο είναι ο μικρός τώρα, ο Τζόλης? Τώρα είναι 18 και κάτι μηνών. Ο Χαριστέας είχε βάλει 19. Στο φετινό πρωτάθλημα είναι η αναφορά. Α, λες για το φέτος. Αν το ψάξεις, δηλαδή. Καλά, θα υπάρχουν προφανώς και λίγο μικρότερη σε ηλικία. Κάποιος 17, κανένα τέτοιο. Εντάξει, μακάρι όλα τα παιδιά να. Γιατί ο Τζόλης τώρα, μας το πει και ο κύριος Ζαζόπουλος χθες. Τώρα ξεκινάει. Το όνειρο τώρα αρχίζει. Και τα όνειρο, και το όνειρο, και τα βάρη, και η ευθύνη. Και το πόσο διαφορετικό είναι. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση από την ΚΑΠΑ 19 στην επαγγελματική ομάδα. Στην Ελλάδα. Γιατί οι διαφορές δυστυχώς είναι μεγάλες. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, και γίνεται πολύ πιο εύκολα. Χρήσανθε, ο ναι. Ιούνιος βγήκε χωρίς πολλές ανανεώσεις. Αυτό σημαίνει πως ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να πληρώσει, αν τελειωθεί αλλιώς, τον μπαν. Όχι, θα σας πω. Γράφεις, θα σας δώσω ρεπορτάζ. Γράφεις Φιλιγιαλιά και Άρης. Πολύ σωστά. Βάλε και το ονοματεπώνυμο. Κάνει ένα κόπο και στείλει και το ονοματεπώνυμο. Θα σας πω ρεπορτάζ για αυτό το κομμάτι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο αυτό και με το κύπελο, αλλά και με το γεγονός ότι όχι μόνο ο Άρης, όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν με στόχο στα play-off, στο κύπελο ή και στα play-out, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο για όσους ποδοσφαιριστές τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου. Θα πρέπει να υπάρξει μια επέκταση των συμβολέων τους, αλλά για να υπάρξει επέκταση των συμβολέων τους, που τόσο ωραία το είπαν η FIFA, η UEFA και τα, πρέπει να συμφωνούν και οι ποδοσφαιριστές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με αυτούς που θες να κρατήσεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν θες να τους κρατήσεις την επόμενη σεζόν, αλλά θες να τους χρησιμοποιήσεις μέχρι να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Εξαρτάται λοιπόν αν ο Άρης θα περάσει ή όχι μεθαύριο, από το αν θα κρατήσει κάποιους ποδοσφαιριστές και στα play-off. Παράδειγμα, πες ότι δεν θέλει να κρατήσει, ποιο να σου πω. Να πω έναν που θα τον κρατήσει. Είναι τελειωμένο το θέμα, έχει συμφωνήσει και θα υπογράψει και εντός των ημερών, το Ματίγια. Πες ότι δεν τον ήθελε το Ματίγια για μετά το τέλος του. Για τη νέα σεζόν, για τον επόμενο χρόνο. Αλλά περνάει μεθαύριο στο κύπελο. Θα τον κρατούσε για να τον έχει μέχρι τις 24 Ιουλίου για τον τελικό του κυπέλου και για τα play-off. Ναι. Αν χτύπα ξύλο αποκλειστεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να του ανανεώσει για ένα μήνα το συμβόλαιο, γιατί ο Άρης και στα play-off δεν έχει στόχο. Θα βάλει κάποιους άλλους παίκτες να παίξουν κτλ. Οι ομάδες λοιπόν που έχουν στόχο, και νομίζω ένα παράδειγμα το πιο χαρακτηριστικό είναι ο Μαουρίσιο του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα μείνει ή αν θα φύγει την επόμενη σεζόν, σωστά? Δεν υπάρχει συμφωνία. Η ροπή είναι προς το να φύγει. Ναι, μπράβο. Παρ' όλα αυτά, αν περάσει ο ΠΑΟΚ αύριο στον ημιτελικό, έχει δύο στόχους ενεργούς, δεύτερη θέση και ημιτελικό κυπέλου, και προφανώς θα πάει στον Μαουρίτσιο και θα του πει 30 Ιουνίου λήγει το συμβολαιό σου, κάτσε μέχρι 25 Ιουλίου. Επέκταση του συμβολαίου. Ο Μαουρίσιο και ο κάθε Μαουρίσιο μπορεί να πει: ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Βεβαίως, δικαίωμά του είναι. Έχω υπογράψει στην Κουάλα Λαμπούρ. 1η Ιουλίου, γεια σας. Καλή ομάδα. Ωραία, ναι.
Αυτό ισχύει και για πολλού παίκτε του Άρη, αυτή τη στιγμή, γιατί λήγουν καμιά 12 συμβόλαια νομίζω. Η πλειοψηφία θα συνεχίσει. Ενώ το μήνα, αν χρειαστεί. Ο Ντιγκινή, παραδείγματος χάρη, εγώ θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει μετά την 1η Ιουλίου. Επαφείται στο χαρακτήρα του παίκτη, αν νιώθει υποχρεωμένο στην ομάδα κτλ. Παίζει και ο στόχος. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ο Άρης με τον Γκάμα και τον Ματίγια έχει συμφωνήσει. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον Κουέστα. Αυτούς με τον ένα τον άλλο τρόπο θα τους κρατήσει. Αν όμως υπάρχει ένας παίκτης, σαν τον Ντιγκινή παράδειγμα, και δεν έχει στόχο, δηλαδή αν αποκλειστεί χτύπα ξύλο ο Άρης, και δεν έχει και στόχο, δεν υπάρχει και λόγος να τον κρατήσει εδώ πέρα για τα playoff. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν θα φύγουν. Κάποιοι μπορεί να μείνουν κιόλας. Αλλά δεν είναι σίγουρα μένο, έτσι. Οι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους 36 είναι αν θέλουν να παραμείνουν στην ομάδα. Θα το αναλύσουμε και λίγο περισσότερο. Βέβαια. Μετά το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε. Μου στέλνει εδώ ο φίλος. Εγώ, Στέργιο, έστειλα στο ξαδερφάκι μου και συνάδελφό σου Σταύρο. Ναι. Εξάδελφος. Μήνυμα 11 η ώρα το βράδυ, αν πήραμε το Λιμπερόπουλο. Κατάλαβα. Και μπορείς να καταλάβεις γιατί θα την δράσεις και τα λοιπά. 11 η ώρα, αδερφέ, δουλεύουμε. Έχει άδικο ο Σταύρος, ο ξαδερφός σου. Ναι. Δεν έχει μήνυμα 5 ώρα το πρωί. Επειδή είναι το για Λιμπερόπουλο, γι' αυτό έφαγε τον πινελίκι. Μάλλον. Απ' την άλλη είναι Σταύρος. Έχει γι' αυτό ένα θεμάτα. Είναι πού τον βρήκες. Εξαρτάται. Πού τον βρήκες τον πινελίκι. Ο φίλος μου έστειλε 9.30 ώρα το πρωί, με ενημερώνει ότι έχει αγχωθεί. για τον Πέλκα και τον Πιερίνη. Αγχώθηκε, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, και λοιπόν, επειδή αγχώθηκες εσύ, φίλε, πρέπει να ξυπνήσεις το Στέργιο, μάλιστα. Όχι, εντάξει, ήμουν ξυπνιός. Ωραία. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα, καλησπέρα ίσως και στον Βασίλη και στον Παναγιώτη. Εντάξει, πάμε στο break. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Θα ασχοληθούμε αρχικά με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουμε τη συνέντευξη. Γιατί ναι. Θα τους πω για τις ανανεώσεις δύο πραγματάκια. Στη συνέχεια θα έχουμε μετά και συνέντευξη για το Άρη ΣΑΕΚ. Εκεί θα κινηθούμε σήμερα. Και μετά τις 1.30 χρήσανθε λίγο να πιάσουμε το μπάσκετ. Δεν ξέρω στον Άρη τι γίνεται, στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που δεν αρέσουν και πολύ στον κόσμο, από ό,τι καταλαβαίνω, ή δεν αρέσουν σε όλους. Μπάσκετ. Λοιπόν. Παίζει, έχει. Με τον Κώστα Κούση δεν θα μιλήσουμε. Με τον Κώστα Κούση. Να μην τον ενοχλήσουμε. Έκανε εκπομπή όμως από το τέτοιο. Εκπομπή ήξερε να κάνει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Βουτιές κάνει τώρα. Εντάξει, το πρωί θα μου πεις πότε θα τις κάνει τις βουτιές. 7 η ώρα το απόγευμα θα τις κάνει τώρα τις βουτιές. Σωστό. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε. Μας ακούει τουλάχιστον ο Κώστας. Ακούει. Γιατί δεν με βγάζετε, λέει, ρε, έχει ένα χαρακτηρισμό που δεν είναι θετό. Έχει τόσα θέματα μπάσκετ. Ναι. Πώς θα κάνει κανένα κουτιά. Θα σε βγάλουμε μετά. Να πεις για το πώς θα κάνει κανένα κουτιά και τα λέμε μετά. Το μιώνει και τον παπά, φίλε. Γιατί στον παπά είσαι πολύ καλός Κούση. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζουμε, πριν πάμε στο καλεσμένο μας, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, ότι τρέχουν δύο διαγωνισμοί. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Γράφετε γυαλιά, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά Λίων αξίας 65 ευρώ από το Opticon Express. Να πάτε σε ένα από τα 3 καταστήματα και να πάρετε τα γυαλιά σας, όλοι κερδίζετε δωροπιταγή των 50 ευρώ και τρέχει διαγωνισμός και για ένα t-shirt μάλλον του Άρη σε μέγεθος large και extra large. Ανδρικό. Ανδρικό. Εντάξει, unisex είναι αυτό. Όχι, όχι, είναι ανδρικό γιατί έχουμε και γυναικεία. Τα γυναικεία είναι με καρδούλα, ελόβα Άρης και τέτοια. FM κενό, ονοματεπώνυμο Άρης ή μπλουζάκι. Καλά, με το βάλει καμιά κοπέλα, δεν της πούμε και τίποτα. Στο 54-222, αν θέλετε τώρα να μπείτε και στις δύο κληρώσεις, είπαμε, δεν έχουμε κανένα θέμα, με ένα μήνυμα. Και Άρης και γυαλιά. Τώρα ο φίλος του Βασίλης που δεν έστειλε τίποτα τα δύο. Θα τον βάλουμε και στα δύο. Και στα δύο. Τώρα ο καλεσμένος μάλλον θέλει τα γυαλιά και όχι το μπλουζάκι του Άρη. Εικάζω εγώ. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, θες μπλουζάκι Άρη, δεν νομίζω. Θα καλησπερίσουμε με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Μόνιμο κάτοικο Παξών πλέον. Ορίστε, στους Παξούς θέλει τα γυαλιά Ελίου, ρε φίλε. Τα γυαλιά Ελίου είναι χρήσιμα. Γιώργο, τι κάνεις. Καλά είμαι, καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε και εμείς, το παλεύουμε. Πώς θα περνάς ως νησιώτης πλέον? Χάλια εκεί στους Παξούς αυτό το καλοκαίρι, Το καλοκαίρι ήταν πολύ ωραίο στους Παξούς. Τώρα το χειμώνα λίγο και με την κατάσταση αυτή ήταν λίγο στενάχωρη όπως παντού. Αλλά εντάξει, είναι πολύ όμορφα. Το νησί είναι πανέμορφο. Ο κόσμος εδώ είναι πολύ καλά. Η ομάδα είμαστε καλά, ναι, είμαστε ωραία, είναι πολύ ωραίο το νησί, μπορείτε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε και να τα δείτε και από κοντά. Αθλητικός όμιλος Παξών, Γιώργο, η ομάδα? Ναι, αθλητικός όμιλος Παξών. Θα συνεχίσει εκεί,
Και τη νέα χρονιά. Ναι, θα παραμείνω και του χρόνου. Εδώ έχω μιλήσει με τους ανθρώπους. Θα παραμείνω και του χρόνου. Είμαι καλά. Σας είπα, Αστέριο μου, οι συνθήκες είναι καλές εδώ. Με τα παιδιά, με τους ανθρώπους. Υπάρχει καλό κλίμα, επικοινωνία καλή. Ήταν κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο για μένα, γιατί πρώτη φορά έφυγα από τη Θεσσαλονίκη. Και δεν σου κρύβω ότι, όχι δεν το μετάνιωσα, αλλά είμαι και πάρα πολύ καλά. Εδώ ο κόσμος είναι πολύ καλά, το νησί όπως σου είπα είναι πανέμορφο, είναι όμορφα, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Φίλοι του ΠΑΟΚ υπάρχουν σε σημαντικό αριθμό, δηλαδή έχεις επικοινωνία, έχετε κάποιο πυρήνα εκεί? Φίλοι του ΠΑΟΚ είναι λίγοι, εδώ προσπαθούμε να μπολιάσουμε κι άλλους λίγο, να γίνουμε ένα τέτοιο κλαμπάκι να κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε λίγοι, έχουμε τον πρόεδρο εδώ, είμαι εγώ, είναι κάτι... είμαστε καμιά δεκαριά όλοι και όλοι στο νησί. Εντάξει, σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ναι, σιγά σιγά. Το ότι είσαι στους Παξούς εννοείται δεν σε εμποδίζει να παρακολουθείς τον ΠΑΟΚ, άλλωστε ποτέ δεν το έχεις κρύψει. Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μου, δεν θα πάψει ποτέ αυτό να είναι και το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, μεγάλο παιχνίδι αύριο. Έχεις παίξει σε πάρα πολλά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι καλά η ομάδα. Δεν είναι καλά η ομάδα. Ναι. Δηλαδή, να το πω γενικά, καλύτερα, ότι δεν σου δίνει τη σιγουριά που σου έδινε πέρσι. Ναι, και στον κόσμο και σε εμά. Γενικά, ναι, όλες οι ομάδες, αλλά όπως είπες και εσύ και ο ΠΑΟΚ, με όλη αυτή την κατάσταση που διαδραματίστηκε τώρα με τον κορονοϊό και με την αποχή που είχαν οι ποδοσφαιριστές και γενικότερα με τις συνθήκες αυτές, ακόμα δεν έχει δείξει το πρόσωπο αυτό που περιμέναμε όλοι και γενικότερα και όλη τη χρονιά δεν αυτό, ήταν, ναι, πήγα να σου πω. Και πριν τον κορονοϊό δεν μας βγήκαν τα μάτια. Ναι, ναι. Όπως πέρσι. Κάτι διαφορετικό, όπως πέρσι, ναι, περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Τώρα από εκεί και πέρα το αυριανό παιχνίδι έχει ιδιαιτερότητες, είναι ο θεσμός του κυπέλου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη να πάρει την πρόκριση για ακόμα έναν τελικό. Υπάρχει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Σημαντικό, να παίζει για δύο αποτελέσματα. Αλλά το πιο σημαντικό και το πιο βασικό είναι ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να παρουσιαστεί έτοιμος, πανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Οι συνθήκες θα είναι και λόγω αποχής κόσμου, κάτι που το ζήσαμε και στην Τούμπα, είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να δείξει χαρακτήρα ΠΑΟΚ, να πάει εκεί να διεκδικήσει το αποτέλεσμα και να πάρει την πρόκριση. Υπάρχουν οι δυνατότητες, είναι καλή η ομάδα, απλά περιμένουμε να το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Γιώργο, στην ισορροπία ενός τέτοιου αγώνα που ουσιαστικά τα λάθη απαγορεύονται και δεν υπάρχει γυρισμός, στην ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών υπάρχει το προηγούμενο μάτς μεταξύ τους, δηλαδή η του Ολυμπιακού πιστεύεις αισθάνονται πιο σίγουροι και του ΠΑΟΚ λίγο πιο ανήσυχοι γιατί χάσανε τα δύο τελευταία μάτς, ή είναι πράγματα που τα βγάζει από το μυαλό έξω ένας ποδοσφαιριστής όταν μπαίνει στο χορτάρι σε ένα τέτοιο αγώνα? Κοίταξε, κανονικά πρέπει να τα βγάλεις απ' έξω, να τα αφήσεις στην άκρη. Ναι, κανονικά, ναι, αν γίνεται, λέω. Ναι, αν μπορείς να το κάνεις. Έτσι. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή, έχει να κάνει με το χαρακτήρα, έχει το πώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι. Είναι σημαντικό το ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν πριν από μήνες, κάτι που δηλαδή δεν έγινε γρήγορα για να είναι πιο σε εγρήγορση περισσότερο οι ποδοσφαιριστές. Η εικόνα, ας πούμε, των τριών αγώνων στα play-off, αν εξαιρέσω λίγο το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό που ήταν καλή ομάδα, δείχνει ότι κάπου χωλαίνει η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά είναι, πιστεύω ότι αύριο είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και η ομάδα θα παρουσιαστεί πολύ διαφορετική. Είναι σημαντικός ο θεσμός του κυπέλου, παίζεις με μια καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, θέλεις την πρόκριση, έχεις το αποτέλεσμα, απλώς πρέπει η ομάδα να πάει στο Καραϊσκάκι να δείξει χαρακτήρα, να παίξει τον ποδόσφαιρο που ξέρει, να μην μείνει στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο από τα 90 λεπτά και νομίζω αν το κάνει αυτό θα καταφέρει να πάρει και την πρόκριση. Πού νομίζεις, Γιώργο, ότι χωλαίνει η ομάδα φέτος? Τι δεν πάει καλά? Κοίταξε, η ομάδα. Η ομάδα φέτος δεν έδειξε το πρόσωπο εκεί, δεν έδειξε τη συνοχή, την ομαδικότητα. Υπήρχαν πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση ποδοσφαιρική, πάντα μιλάω. Mm-hmm. Είχαμε προβλήματα πολλά τραυματισμών από βασικούς παίχτες που αυτό επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Νομίζω ότι ναι, δεν υπήρχε η ηρεμία αυτή που συναντήσαμε στην περσινή χρονιά. Γίνανε και κάποιες αλλαγές, μπήκαν κάποια νέα πρόσωπα. Γενικότερα, ναι, δεν είχε αυτή την ηρεμία, θεωρώ, η ομάδα και δεν είχε και αυτή την, θα έλεγα, όχι τη συνοχή, αλλά αυτή την ομαδικότητα μέσα στο παιχνίδι της η ομάδα, έτσι ώστε να δείξει αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει. Και σαν ομάδα, αλλά mm-hmm. και σαν ατομικά ο κάθε ποδοσφαιριστής. Για τον προπονητή, ποια είναι η άποψή σου? Σου ρωτάω γιατί άλλοι θέλουν να φύγει
σήμερα που μιλάμε. Άλλοι λένε ότι δεν έχει δείξει πράγματα, αλλά είναι πρώτη χρονιά και αυτό ακόμα μαθαίνει. Γενικότερα πολλές απόψεις. Άλλοι του δίνουν δίκιο, άλλοι δεν του δίνουν κανένα ελαφρυντικό, άλλοι δεν θέλουν να το βλέπουν. Είναι μια κατάσταση λίγο που είχαμε καιρό να τη νιώσουμε. Γιατί με τον Λουτσέσκου, είναι αλήθεια, δεν υπήρχαν και πολλές φωνές εναντίον. Εστέριο μου, ξέρεις ότι αυτά όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, και πόσο μάλλον μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, που υπάρχει και η πίεση, υπάρχει και ο κόσμος και οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, πάντα νομίζω πέφτεις πάνω απ' όλα προς τον προπονητή. Εγώ θεωρώ ο άνθρωπος αυτός ήρθε, ήθελε να περάσει τη δική του φιλοσοφία, πάει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Θεωρώ, γιατί και με τον Λουτσέσκου, αν θυμάσαι τον πρώτο χρόνο, τα δύο χρόνια, υπήρχε πολύ γκρίνια και πολύ μύρλα στον τρόπο λειτουργίας του και πώς, και μετά ας πούμε ο άνθρωπος έφτασε εκεί που έφτασε. Όχι, εγώ θεωρώ ότι, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ο προπονητής στην ομάδα, να του δοθεί πίστοση, να τον αφήσουν να δουλέψει, να οργανώσει το πάνω στο πλάνο του πώς θέλει την ομάδα, και να δούμε πού μπορεί να τη φτάσει. Μια άλλη ερώτηση, Γιώργο. Δεν είμαι δηλαδή της άποψης ότι δεν πάει λίγο καλά, πρέπει να φύγει. Εντάξει, πάντα την πληρώνει ο προπονητής, και γενικότερα όταν μια ομάδα καλά, ναι, δεν πάει καλά, τα ξέρεις αυτά πώς λειτουργούν, και πώς, και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικότερα επικρατεί αυτό. Στις ομάδες που έχουν μεγάλους στόχους. Ναι, από εκεί και πέρα όμως, αν στηριχτεί, πρέπει, αν έχουν στο μυαλό τους να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια, πρέπει να τον στηρίξουν, να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις, ποιες θα γίνουν, να οργανωθεί ένα πλάνο πολύ σωστό και ένα σχεδιασμός, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί καλύτερα την επόμενη χρονιά. Αναρωτιέται, Γιώργο, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, νομίζω και εσύ, δεν ξέρω αν έχεις απάντηση, τι γίνεται φέτος με τον Μπίσεσβαρ. Γιατί είναι ένα παιδί πραγματικά στην καλή του μέρα, νομίζω δεν έχει αντίπαλο. Εντάξει, και μπορεί να αλλάξει την ροή ενός αγώνα με μία πάσα, με ένα σουτ, με μία ενέργεια. Από τον Αύγουστο και μετά δεν βλέπουμε τον Μπίσε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το εξηγήσει. Πώς βέστης και σε κούσουνα. Στέργο μου, πιστεύω, είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Δηλαδή είχαμε πολλά, θα έλεγα, πολλά παιδιά, έτσι, παιδιά με προσωπικότητα και με παίχτες που μπορούν να τραβήξουν την ομάδα, και ένας από αυτούς ήταν και είναι και ο Μπίσεσβαρ, που δεν ήταν, όχι απλά δεν ήταν καλή, θα έλεγα ότι ήταν και, δηλαδή δεν φτάσανε σε κανένα σημείο, στα σημεία απόδοσης και επίπεδου που έχουν. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, ένα μάτς καλό δεν θυμάμαι τον Μπίσε μετά τον Άγιαξ. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι τον Μπίσε, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά που ήταν από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας. Φέτος, ναι, πραγματικά δεν βοήθησε καθόλου. Τώρα αυτό μπορούμε να το πούμε να παραμέτρους, είτε σε ντεφορμάρισμα, είτε σε κούραση, είτε σε δεν λειτουργήσε καλά μέσα η ομάδα, έτσι ώστε να βγάλει και αυτός ο παίχτης τα στοιχεία του. Αλλά δεν είναι μόνο ο Μπίσες, δηλαδή υπήρχαν και άλλα παιδιά, ας πούμε, που περίμενες και δυστυχώς φέτος δεν φτάσανε, ας πούμε, στα επίπεδα που περιμέναμε όλοι. Και δεν έχει φτάσει. Και αυτό νομίζω έδειξε, και γι' αυτό χώλαινε και η ομάδα. Γιατί όταν τέτοιοι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, που περιμένεις παραπάνω πράγματα, τότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στην ομάδα και δεν δείχνει και το πρόσωπο που έχει η ομάδα. Και δεν είναι καλή και ο Βιερίνια με τον Μαωρίσιο μετά τον τραυματισμό τους. Ή τουλάχιστον ναι, τόσο καλή όσο πριν τραυματιστούν. Ναι, ο Μπίσεσβα, δηλαδή φέτος ας πούμε η ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Μίσιτς. Κάτι που δεν είχαμε. Δηλαδή ήταν ένα παιδί που ήρθε, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, τον έδωσε φέτος ο προπονητής και πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο είχε φέτος έδειξε η ομάδα. Και φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντική και η απουσία του Κρέσπο, Γιώργο. Τελικά ο Κρέσπο, ναι, είναι καλύτερος του Βαρέλα, μάλλον για την οικονομία της ομάδας. Δηλαδή, πιο πολύτιμος. Αναφερθήκαμε σε 4-5 παιδιά που τη χρονιά του πρωταθλήματος ήταν οι προτεργάτες και ήταν αυτοί που βέβαια ήταν μπροστάριδες σε αυτή την προσπάθεια. Και όμως αυτά τα παιδιά φέτος δεν βοηθήσανε καθόλου. Για διαφόρους λόγους. Είτε τραυματισμών, είτε ντεφορμαρίσματος, είτε δεν έχουν βοηθήσει καθόλου. Πάντως καταλαβαίνω ότι είσαι αισιόδοξος για το αυριανό μάτς. Δηλαδή δεν είσαι απεσιόδοξο ότι τι πάει να κάνει και η ομάδα και δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι η πρόκριση εξαρτάται καθαρά από την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ είναι καλά να στηθεί καλά μέσα στο γήπεδο και λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, τότε θα πάρει και την πρόκριση. Πάντα τα παιχνίδια και τα εκτός έδρας είναι πολύ πιο εύκολα, και γιατί ξέρεις και το αποτέλεσμα, είσαι πιο συγκεντρωμένος και λειτουργείς διαφορετικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι από ότι μέσα στην έδρα σου, τύπα. Και πάντα ο Ολυμπιακός παίρνει Γιώργος του Καραϊσκάκη ρίσκα και αφήνει και ένα πίσω. Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός θα βγει να διεκδικήσει, να πετύχει την νίκη για να πάρει την πρόκριση, αλλά νομίζω ότι έχει υστερεί σε πολλά θέματα και ο Ολυμπιακός, τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ.
και άμα θυμηθούμε και παλαιότερα, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει, ειδικά μας στο Καραϊσκάκι, οι εμφανίσεις είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πάρα πολύ καλές, οπότε κάτι τέτοιο περιμένουμε να δούμε και αύριο. Είναι σημαντική ο Βιερίνια και ο Πέλκας για το αυριανό μάτς, να προλάβουν να γίνουν καλά και να είναι έτοιμοι. Πολύ σημαντική. Εντάξει, ο Βιερίνια είναι ο αρχηγός, είναι η προσωπικότητα, είναι ο ηγέτης, είναι και αυτός που μπορεί να παρασύρει, να τραβήξει την ομάδα. Έχει ηγετική φυσιογνωμία. Και νομίζω και ο Πέλκας, τα στοιχεία που έχει, ας πούμε, το παιδάκι, το παιδί αυτό είναι πολύ σημαντικά. Περιμένουμε δηλαδή από αυτά τα παιδιά να δώσουν του κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να, να γίνει η όθηση στην ομάδα. Γιώργο, έκανες πολύ μικρό το ντεμπούτο στην ομάδα. Δεν ξέρω ποια ηλικία ακριβώς, τώρα μου διαφεύγει, αλλά θυμάμαι ότι το έκανες. 17, στα 18. Όταν βλέπεις ένα παιδί ίδια ηλικία με σένα τότε που έκανες τον ντεμπούτο να σκοράρει ένα μάτς, τι σκέφτεσαι? Και πώς είδες και τον Τζόλι γενικότερα? Γιατί γίνεται δεν πολύ κουβέντα. Είναι το ωραιότερο συνέστημα να είσαι πιτσιρικάς, να μπαίνεις μέσα στην τούμπα, να αγωνίζεσαι και να πετύχεις και ένα τέρμα και να έχεις μια καλή παρουσία. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν δίνονται ευκαιρίες στα νέα τα παιδιά, γιατί και θυμάμαι και τον εαυτό μου πώς ξεκίνησα. Είναι πολύ σημαντικό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι με διαφορά οι καλύτερες ακαδημίες σε ό,τι έχει να κάνει το επίπεδο των παιδιών. Και δεν είναι τυχαίο που παίρνουν τα πρωταθλήματα συνέχεια. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στην ομάδα, να τους δοθούν οι ευκαιρίες, να στηριχτούν και από εκεί και πέρα να δείξουν πραγματικά το κάθε παιδί τις δυνατότητες που έχει. Σε ποια ηλικία, Γιώργο, σε ποια ηλικία? Πρέπει να επενδύσουν στα παιδιά αυτά, νομίζω, ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να επενδύσει. Σε ποια ηλικία πήγες στις ακαδημίες εσύ, του ΠΑΟΚ? Εντάξει, εγώ πήρα 8 χρονών, ας πούμε. 8 τότε πήγε... δεν υπήρχαν καν ακαδημίες. 8 ήταν, πήγε και ο Τζόλης. Υπήρχε... Από τα 8 είναι και ο Τζόλης. Δεν υπήρχαν ακαδημίες, ήταν πολύ ερασιτεχνικό το όλο θέμα. Καλά, μην μιλάμε τώρα για. Πολύ οργανωμένο. Ναι. Που κάνατε προπόνηση κτλ. Παρόλα αυτά, μια που λες για ηλικία, ο επόμενος μας καλεσμένος, να ξέρεις, είναι φανατικός Αριανός. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ο δάσκαλος φώναζε τον Τουρσουνίδη Μαραντόνα. Δημοτικό Τριανδρίας. Δημοτικό Τριανδρίας, από ό,τι μου θύμισε τώρα. Ο επόμενος, ο Περικλής, ο Τράιος, μου λέει: αυτός ο παιχταράς, τι να κάνουμε, λέει, πήγε στον ΠΑΟΚ. Εγώ τον ήθελα στον Άρη. Έχουμε μετά τον Περικλή να μας πει για το Άρη Σάι και μου στέλνει μήνυμα τώρα. Μαζί σχολείο πηγαίνατε με τον Περικλή. Τα πολλά χαιρετίσματά μου, ναι, ναι, τα χαιρετίσματά μου. Και σε φώναζε Μαραντόνα, ο δάσκαλος. Τι να φωνάξει, έτσι, έτσι. Έπαιζε, λέει, παίζα, μου στέλνει τώρα μήνυμα, θα μας τα πει και ο Πέρι μετά. Παίζα, λέει, στην Τριανδρία, στις Αλάνες, τους έπαιρνε, λέει, την μπάλα και τους περνούσε όλους, λέει. Δεν τους περνούσε, τι θα κάνει. Από 8 χρονών. Εντάξει. Γιώργο, έχει κανένα καλό παιδί εκεί να στείλει. Εγώ πάντως θα σου πω τώρα, εγώ εντάξει, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Θεωρώ, Γιώργο, ότι. Όχι, δεν το λέω τώρα επειδή έμεινε στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσες πραγματικά να κάνεις και διεθνή καριέρα. Είχες ένα απίστευτο ταλέντο. Αν εξαιρέσεις τη μαύρη στιγμή εκεί το 95 με αυτό που μας έκανες, τη μαύρη στιγμή στην ιστορία σου, τέλος πάντων το παραβλέπω, νομίζω ότι θα μπορούσες να κάνεις μεγάλη καριέρα και έξω. Πώς και δεν έτυχε, πώς δεν πήγες έξω? Τότε δεν υπήρχαν το καθεστώς, τότε που υπήρχε στον ποδόσφαιρο και με τα συμβόλαια δεν υπήρχαν. Τότε ούτε μάνατζερ, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα χρόνια τότε. Δεν είχαν ανοίξει έτσι. Πρόλαβες τη δωδεκαετία? Την είχες τη δωδεκαετία. Ακριβώς. Ναι. Α, είχες δωδεκαετία κι εσύ. Φιλιά. Υπήρχαν άλλα τα. Αλλιώς ήταν τα συμβόλαια και το πώς λειτουργούσαν τότε οι ομάδες και αυτά. Δεν ήταν τόσο εύκολο όπως είναι τώρα. Αλλιώς έξω την είχε για πλάκα, νομίζω, θα πήγαινες να παίξεις. Ναι, ήταν διαφορετικά. Και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, τότε γράφανε εφημερίδες ότι. Ναι, υπήρχε, ναι, ναι. Ενδιαφέρον. Βαρδινογιάννης, Βαρδινογιάννη. Του καπετάνιου, ναι. Ναι, θα έχει γράψει ναι, ιστορία. Γιώργο, έχει κανένα καλό παιδί από τους Παξούς να στείλετε πάνω? Στέργιο μου, την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Α, ήρθαν, ναι. Από εδώ έφυγα εγώ δύο παιδιά, ναι, για να καθίσανε μια εβδομάδα, ναι, αξιόλογα παιδιά. Ο ένας, ειδικά ο μικρός, είναι πάρα πολύ καλός. Έκανε προπόνηση με την ΓΑΠΑ 19, με τον Γκαρσία. Οι εντυπώσεις που άφησε είναι πάρα πολύ καλές. Ναι, είναι πολύ σημαντικό εδώ για το νησί να μπορέσει, ας πούμε, ένα παιδί να φύγει και για αυτόν αλλά και για το νησί και για την ομάδα. Ναι, υπάρχει συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πάντα η προτεραιότητά μου, αν δω κάτι καλό και θεωρήσω ότι αξίζει τον κόπο, το πρώτο τηλέφωνο που θα κάνω είναι ο ΠΑΟΚ. Έγινε αυτή η επικοινωνία, πήγανε τα παιδιά, ήταν όλη την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα ήταν θετική. Τώρα από εκεί και πέρα θα το συζητήσουν εκεί, θα δουν οι επιτελείς τι μέλη γενέστε, θα είμαστε σε επικοινωνία και θα δούμε. Πάντως είναι πολύ σημαντικό και για το νησί που
δόθηκε η ευκαιρία σε αυτά τα δύο παιδιά να μπορέσουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να προπονηθούν με τον ΠΑΟΚ. Και μακάρι να υπάρχουν και άλλα μόνο παιδιά. Μόνο θετικό βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Μόνο θετικά μηνύματα βγαίνουν. Γιώργο, έχει το νησί τις υποδομές, τα γήπεδα να προπονούν τα παιδάκια ή είναι λίγο κατασυζόρικη? Κοίταξε να δεις, για το νησί εδώ των Παξών θα σου έλεγα ότι είναι καλές οι συνθήκες. Υπάρχει το γήπεδο, υπάρχουν εγκαταστάσεις, οι άνθρωποι είναι κοντά στην ομάδα, αγαπάνε πολύ την ομάδα. Γενικά? Ναι, όχι. Υπάρχουν ακαδημίες πολύ καλές που έχουν βγει κάποια παιδιά που είναι αξιόλογα. Απλώς το μόνο μείον που υπάρχει εδώ στο νησί ότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση που να μπορέσει να φύγει ένα παιδί. Ότι είναι νησί. Ότι είναι νησί, ναι, ακριβώς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, σαν νησί, σαν Παξί, είναι ένα οργανωμένο νησί πάρα πολύ καλό και δίνουν και πολύ βαρύτητα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι, Γιώργο, να μπορέσουμε να σε δούμε από κοντά φέτος. Είναι μια καλή επιλογή τουλάχιστον για μένα. Όποτε θέλετε εδώ να τα δείτε και από κοντά και γιατί όχι να... Να τελειώσει μία το πρωτάθλημα και το κύπελο, να είναι και πάω στο τελικό και τέλη Ιουλίου να έρθουμε μια βόλτα. Σωστά. Όποτε θέλετε, Στεργιώ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη, να είσαι γερός. Θα τα πούμε. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, γεια, γεια. Λοιπόν, από τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Νησιώτη πλέον, Γιώργο Τουρσουνίδη. Είδες, συμμαθητής με τον Μπέρι. Θεσσαλονίκη είναι μικρή, Χρυσανθέ. Έτσι. Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή. Blast from the past. Έχει ο TTV. Βλέπω ένα αφιέρωμα στο Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης. Τι ώρα είναι για να το δω? Αυτό θέλω και εγώ. Δεν είδα ώρα. Κρίμα. Ενημέρωσε με μήνυμα. Θα έχει και συνεντεύξεις και τα λοιπά. Είδα. Να το δούμε. Θα το δούμε, ναι. Είναι η μοναδική νίκη ελληνικής ομάδας στην Ισπανία. Να τα λέμε. Αυτό είναι ένα ρεκόρ. Το λες και να τριχιάζω, Χρυσάνθε. Η αλήθεια είναι, κοίταξε, έχουμε παίξει 80 φορές οι ελληνικές ομάδες και μόνο ο Άρης έχει κερδίσει. Δηλαδή, να κάνουμε τώρα. Είναι μια ιστορική νίκη. Και ένα ρεκόρ το οποίο το έχει ο Άρης. Λοιπόν, yeah. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη και στον Θανάση. Τελικό στην Τούμπα που δεν χάνουμε τελευταία. Λέει ο φίλος του Άρη, αφού στέλνει και για μπλουζάκι Άρη, φαντάζομαι. Αφού κάνουμε την κούλα να κλαίει, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η κούλα. Μια που βγαίνει στην Ανίτα. Α, κούλα. Ναι. Λοιπόν. Παρασκευή 8.30 μου λέει ένα. Παρασκευή 8.30, α, θα έχω δουλειά. Θα έχεις δουλειά. Κρίμα. Θα το γράψω να το δω το βράδυ, να το απολαύσω. Να τα απολαύσει. Λοιπόν, FM κενό, FM κενό, ονοματεπώνυμο, το ξαναλέω, τη λέξη Άρης για το μπλουζάκι Large και Extra Large από την μπουτίκ του Άρη, ή ονοματεπώνυμο γυαλιά, ή γυαλιά και Άρης, γυαλιά και μπλουζάκι, ή μόνο ονοματεπώνυμο για να μπείτε στις δύο κληρώσεις, ναι. Να μην σας ταλαιπωρούμε και γράφετε τώρα μέση ζέστη. Ναι. Όπως έχουν κάνει αρκετοί. Θα πάμε στο break. Φίλοι. Και όταν επιστρέψουμε από τον βιρτουόζο της μπάλας στο δημοτικό Τριανδρίας, θα πάμε στο βιρτουόζο της κερκίδας. Σε άλλη ομάδα. Έχουμε ένα ραντεβού με τον Περικλή Τράιο. Δεν χρειάζεται συστέσεις. Ο Πέρης, τους φίλους του Άρη. Θα συζητήσουμε για το αυριανό παιχνίδι και όχι μόνο. Έχει λείψει η φωνή του από την Ριτζιανά. Οπότε θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή για να τον ακούσουμε και πάλι. Ωραία. Μετά από αρκετό να καιρό. Να πω απλά, μπείτε λίγο στο ΠΑΟΚ 24, έχει μια ωραία φωτογραφία. Ο Μίσης πήγε στην προπόνηση σήμερα, έκανε έκπληξη στους συμπαίκτες. Ωραία. Εντάξει, ωραίες εικόνες. Γερός να είναι. Στην Τούμπα. Και να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ευχαριστούμε την Ιντερβέντε που ήταν την πρώτη ώρα μαζί μας. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Την κορυφαία πλατφόρμα στο διαδίκτυο σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Live streaming, υπηρεσία cash out, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί ή Ιντερβέτερ. Και βεβαίως Arena Rapid, ένα συμπλήρωμα διατροφής για πρωταθλητές. 100% φυσικό προϊόν, σημαντικότατο, για μέγιστη επιδόση και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, αρκεί να το ζητήσετε. Arena Rapid, το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Το μπαίνεις και μετά το παίρνεις, δεν γίνεται. Και ενώ ο Ολυμπιακός έκανε χθες προσφυγή για, αυτό να γίνουν, για να γίνουν οι εκλογές. Έχει, έχει, ναι, ναι. Έχει λογική αυτό. Okay, ναι. Συγκροτήθηκε σε σώμα η εκλογική επιτροπή της ΕΠΟ. Μάλιστα. Λέω αυτό και πάμε στο διάλειμμα. Πρόεδρος ο Γιώργος Παυλίδης, έψη το δεκανίσου. Βασίλης Καστίδης, έψη δράμας. Γιάννης Στογιαννίδης, έψη πέλας. Είναι η εκλογική επιτροπή. Και εκεί έχετε θέμα και την εκλογική επιτροπή. Ποια? Του ψήφισαν με τρεις συνεργοί άνθρωποι. Τι? Ποιους ψήφους? Σε εκλογές? Δεν θα γίνουν. Άκυρες. Άκυρες λες. Ο εκλογικός νόμος λέει άλλα. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Διάλειμμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα φυσικά και με τα γυαλιά ηλίου αλλά και με το μπλουζάκι. Ένας από εσάς το φορέσει.
και το γυαλί και το μπλουζάκι θα το φορέσει ένας άλλος. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Ένα μηνυματάκι μόλις 62 λεπτά για να κερδίσετε ένα από τα δύο σημαντικά δώρα της εκπομπής για το, σήμερα. Για τον φίλο τον έχει 85. Ναι, ναι. Φίλε, να καταδικαστούν όλοι όσοι έχουν παρανομήσει. Α, ναι, κάτσε, κουστάμε μηνύματα. Έχεις δίκιο. Όλοι όσοι έχουν παρανομήσει. Χωρίς καμία εξαίρεση. Ακριβώς. Αυτή είναι η δική μου θέση. Λέει και για το γνωστό θέμα με το Νουρένα. Λέει και για το θέμα του Τόσκο. Για όλες τις υποθέσεις. Και για Τζίλο, ότι πρέπει και για να Τόσκο, δικαστούν. Και για... ναι. Νουρουάν και για Στημένα και για αυτό όλα, όλες τις υποθέσεις. Έτσι. Έχει δίκιο. Και την μικρή Μαρκέλα και, και το Βιτριόλι και όλοι. Να μην υπά... Αλλά δυστυχώς, όχι αυτές τις υποθέσεις, έχουμε δει και άλλες πιο μεγάλες. Αυτοί που έχουν δύναμη να ξεφεύγουν. Μαζί μας είναι και τα Φορόλ. Μην ζητάξεις τα χαρτιά να ξέρεις όλα. Εγώ τα έχω. Εγώ δεν έχω. Φίλε, τα έχεις εσύ. Αφού το είπαμε. Τα Φορόλ είναι μαζί μας. Με σούπερ διαγωνισμό. Φτάζουν 7 χρόνια. Πετυχημένης λειτουργίας. Έτσι, 50 μεγάλα δώρα. Εντάξει, μιλάμε για δώρα τώρα. Ένα Peugeot 208, κορυφαίο αυτοκίνητο, αντικειμενικά, 7 σκούτερ ηλεκτρικά, 7 ποδήλατα Peugeot, 7 κινητά Apple, iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές μηχανές Nikon DSLR, 7 GoPro κάμερες, Hero, και 7 τριήμερα στο πήλιο. Πάμε να καλησπέρισουμε. Τον προαναγγείλαμε με Τουρσουνίδη, δεν νομίζω ότι πέρι. Σε έχουν προαναγγείλει πολλές φορές με Τουρσουνί, δεν νομίζω, ε. Άλλη μια φορά, Βιλέ, θα σου θυμίσω. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στο Στέργιο. Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες του Λίμπερο. Άλλη μια φορά έχει συμβεί αυτό. Ναι. Όταν ο Νίκος ο Πετρονάκης φιλοξενούσε τον Γιώργο στο στούντιο πάνω. Ναι. Ανέβηκα εγώ γιατί κάτι χρειαζόταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Και φυσικά μπήκαμε στο στούντιο και με τον Γιώργο θυμηθήκαμε ένα σωρό ιστορίες από τότε από τα παλιά. Εντάξει. Λίγο. Από άλλη ιδιότητα, ο ένας πλέον σαν βετεράνος ποδοσφαιριστής, εγώ σαν αρθρογράφος, συντάκτης και ραδιοφωνικός παραγωγός πλέον στο Μετρόπολης τότε. Ναι. Εντελώς. Έχω μάθει ότι ήσουν καλύτερος, καλύτερος Τουρσουνίδης στο ποδόσφαιρο, αλλά σε φάγανε οι μάνατζερ και όχι, η καλή ζωή. Όχι, κλωτσούσα. Εμένα ο Γιώργος με έπαιρνε μαζί του στην ίδια ομάδα, ξέρεις, γιατί έριχνα και καμιά κλωτσιά πέρα πίσω. Ήθελε να έχει τη σιγουριά τουλάχιστον πίσω ότι δεν θα φάμε έναν κόλο. Γιώργος ήταν παιχτάρα μεγάλη. Δεν ήσουν καλύτερος. Είσαι ειλικρινής λοιπόν. Δεν ήσουν καλύτερος του Τουρσουνίδη. Γενικά νομίζω. Σε μια περιοχή που έχει βγάλει μεγάλα, ταλέντα Τριανδρία, έτσι μην τρελαθούμε τώρα. Από πού να ξεκινήσουμε, από Μάκη Χάβο. Από... Α, και ο Χάβος από εκεί. Αδικήσω. Βέβαια, στο σχολείο και ο Μάκης. Ο Μαδάρα είχαμε στο σχολείο. Είδες. Ο Μαδάρα. Έγινε πιο γνωστός ο Πετρουλάκης, κατάλαβες. Και έμεινε αυτός. Τέλος πάντων. Ο Πετρουλάκης έπαιζε αμυντικό χάβο στον Αχιλλέα. Στον Αχιλλέα Τριανδρία. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε τον Αχιλλέα, ας αφήσουμε και τον Γιώργο Τουρσουνίδη, είναι στους Παξούς, μας είπε για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Εγώ ζήτησα να μιλήσουμε περί κλίση. Βλέπω δραστηριοποιείσαι αρκετά στο Facebook, έχεις τη σελίδα σου, τα πιπεράτα. Ναι. Να πω εδώ στον κόσμο ότι δικαιούμαι να λέω ότι είμαι ο νονός της αρχικής σου στήλης, έτσι. Της πρώτης, της κορυφαίας στήλης που είχες. Η πρώτη στήλη ήταν βέβαια που υπήρχε και μέσα στην πύλια. Ναι. Ήταν το Στάζι Πιπέρι. Το Στάζι Πιπέρι, μπράβο. Σε κάποια στιγμή όταν κάναμε μια πιο μεγάλη σελίδα, συμπεριλάβαμε μέσα και το Στάζι Πιπέρι, το ονομάσαμε Μπίλια στο Κίτρινο. Μπίλια στο και Κίτρινο. Μετά από λίγο καιρό ήταν οι εκπομπές από το 2004 με το ονομάστηκαν σε Μπίλια στο Κίτρινο, που βέβαια είσαι ο νονός, οφείλουμε να το πούμε, από σε εκείνη τη σειρά εκπομπών που κράτησε μια δεκαετία και παραπάνω. Έτσι. Βέβαια νομίζω ότι σε βλέπω και στο γράφουν και πάρα πολλές φορές, μνημονεύουν αρκετές φορές την εκπομπή που είχαμε κάνει, βέβαια εσύ κυρίως, εγώ ήμουν guest star σε εκείνη, πριν την Πάτρα. Νομίζω ότι... Δύο εκπομπές, ήταν στη μία, ναι, και σέρτη, πράγματι. Μπράβο. Ναι, πάνω βέβαια. Και η άλλη ήταν την Παρασκευή την επόμενη μέρα. Ναι, όταν ήμουν εγώ πλέον κάτω. Αν έχω να θυμάμαι πέντε εκπομπές. Λέμε τώρα που σε αυτά τα 20 χρόνια παρουσίας μου στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, αναφίβολα είναι εκείνες οι εκπομπές της Πάτρας το 2005. Από το 0 ξεσήκωσε έναν κόσμο, Περικλή, εκείνο, από το τίποτα. Δηλαδή εκεί που ήταν απογοητευμένο, ο Άρης είχε πέσει. Και με μία εκπομπή κατευθείαν μπήκε το Φυτίλι. Μπήκε το Φυτίλι, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που ακόμη και σήμερα φτάνω, συναντώ κόσμο που... Ξέρεις, έχει να θυμάται εκείνες τις στιγμές. Αυτές οι εκπομπές έχουν μείνει. Χρειάζεται και εκείνη η εκπομπή πριν την Περούτζια. Μια μαραθώνια εκπομπή που κάναμε
τότε 4-5 ώρες που υπήρχαν άνθρωποι στον Άρη που λέγανε σήμερα δεν θα έχουμε ούτε 4-5 χιλιάδες κόσμο, και τελικά στην Τούμπα είχαμε 25 χιλιάδες με την Περούτζια. Να θυμίσω τις εκπομπές για το συλλαλητήριο της ΧΑΝ. Βάλαμε το λιθαράκι μας, φίλε. Η αλήθεια είναι, στο έχω πει και προσωπικά, ότι λείπεις από τα Ριτζιάννα. Ελπίζω σύντομα να ξανακούει τη φωνή σου. Και εμένα μου λείψε, φίλε, το ραδιόφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε μαζί. Εμείς έχουμε μια πορεία κοινή, γνωριζόμαστε 25 χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά και μια από κοινού επαγγελματική, πάνω από 10 χρόνια ήμασταν μαζί. Στο Μετρόσπορ, ναι. Και στο Μετρόπολης, ναι. Στο Μετρόπολης και στην εφημερίδα στο Μετρόσπορ. Εντάξει, χαίρομαι που γίνεται καλά, και το Στέριο βέβαια εξαιρετικός. Παοξάκι βέβαια, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Παιδί πολύ καλός και πολύ καλός επαγγελματίας, να πούμε. Έτσι. Το Στέριο, καλά, πέρι. Έτσι. Κοίταξε, εγώ παρακολουθώ τη στήλη σου και οφείλω να σημειώσω ότι πάντα εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτό που είναι να πούν κάθονται, το γράφουν, το λένε, και έχουμε διαφωνήσει κιόλας στο παρελθόν, και υπάρχουν πράγματα που έχουμε διαφωνήσει στο παρελθόν με τον Περικλή και είχαμε τελείως διαφορετικές απόψεις, αλλά νομίζω ότι πάντα η μία άποψη που μας ένωνε ήταν ότι στις δύσκολες στιγμές ή στις κρίσιμες στιγμές, και είναι κρίσιμη στιγμή πριν το αυριανό παιχνίδι, είχαμε μία κοινή λογική. Ότι πρέπει ο Άρης να κερδίσει. Ότι πρέπει ο Άρης να πάει καλά. Ότι πρέπει ο Άρης στην τελική να είναι ωφελημένος άσχετα από παράγοντες, από προέδρους, προπονητές, παίκτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που εγώ χαίρομαι που το κρατάς στη στήλη στο Facebook. Γιατί το Facebook είναι ένα μεγάλο καφενείο, το οποίο πολλές φορές άλλοι βγάζουν τα σώψυχά τους ή θέλουν, ρε παιδί μου, επειδή τρώνε ξύλο που λέμε με τη γυναίκα τους ή οτιδήποτε άλλο, να το παίξουν μάγκες. Εγώ χαίρομαι που κρατάς ένα επίπεδο στη στήλη σου, στα πιπεράτα, και γι' αυτό άλλωστε, Περικλή, όποτε χρησιμοποιούμε κάτι που έχεις βάλει στα πιπεράτα, και αυτό δυστυχώς δεν βλέπω να το κάνουν πολλοί, βάζουμε πηγή. Θα μπορούσαμε να γράψουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να γράψουμε στο Facebook. Να βάλαμε. Θα μου λέει κανένα τίποτα. Το έγραψα, ρε φίλε, στο Facebook το είδα. Όχι. Το είδα στο πιπεράτα, θα το γράψω στο πιπεράτα. Το είδα στο 14, θα γράψω στο 14. Δεν θα κερδίσω κάτι εγώ αν αφαιρέσω από αυτόν που το έγραψε πρώτος αυτή ακριβώς την τιμή. Και στο κάτω-κάτω να ξέρουμε και ποιος το έκανε. Δηλαδή δεν είναι κακό. Η ουσία, Χρήστε, είναι ότι τα social media, και θα το εξειδικεύσω στο Facebook, στο οποίο έχω προφίλ 12 χρόνια τώρα, έχω φτιάξει αυτή τη σελίδα τα τελευταία χρόνια πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια περίπου, εντάξει, υπάρχει αυτή η αγάπη και αποδοχή του κόσμου. Δεν θα επιτρέψω ποτέ, δεν επέτρεψα και ούτε θα επιτρέψω ποτέ να γίνει αυτό που λέμε το καφενειακό. Δηλαδή, όχι το καφενειακό με την κακή έννοια. Αγαπάμε τα καφενεία. Να. Και τσίπουρα πάμε, πίνουμε στα καφενεία και μπάλα βλέπουμε στα καφενεία. Κατάλαβες, το κακό εννοούμενο καφενείο. Το μπάχαλο, και κυρίως αυτό που θα επιτρέψουμε στον καθένα να λέει τα πράγματα με τη δική. Κειμένα, αλλά βρίζοντας, αλλά παραφράζοντας, παρερμηνεύοντας και δημιουργώντας κακές εντυπώσεις. Γεγονότα που δεν κάνουν καλό σε κανέναν, πόσο δε περισσότερο όταν πραγματεύεσαι για μια τόσο σπουδαία και μεγάλη ιδέα όπως είναι ο Άρης, έτσι. Σε είδα πάντως πολύ. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν έχω ανάγκη δηλαδή κάποιον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω 1000 άτομα, 2000, 3, 4, 5 ή 15. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ναι. Με ενδιαφέρει να έχω τη γωνιά μου στο διαδίκτυο, και είναι σαν να έχω τη δική μου στήλη σε μια εφημερίδα κάπου και γράφω την άποψή μου για οποιοδήποτε θέμα. Αυτή είναι λοιπόν. Όποιος θέλει ακολουθεί με πολύ χαρά, αλλά παιδιά, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και θέλω αυτούς τους κανόνες να τους τηρούμε και να τους εφαρμόζουμε. Δεν βριζόμαστε, δεν δημιουργούμε μεταξύ μας θέματα, και γενικά να υπάρχει μια δεοντολογία και μια ηθική τάξη. Αυτό. Σε είδα εκνευρισμένο την Παρασκευή πάντως, αρκετά. Ανέβασες και ηχητικό. Ήθελες να τα πεις, ρε παιδί μου, που λέμε. Όχι να τα γράψεις απλά, ήθελες να τα πεις. Έφτιασα. Απίστευτες κωμικοτραγικές καταστάσεις που συμβαίνουν, τι να πω, ρε φίλε, μόνο στον πλανήτη ελληνικό ποδόσφαιρο. Απαράδεκτη απόφαση, αδικαιολόγητη. Μάλιστα χθες, δεν ξέρω αν είδες την εκπομπή του Θωμαίδη. Όχι, δεν την είδα. Στυλίστηκαν, φίλε. Ήταν ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο Αντωνίου, και ουσιαστικά και διαφοροποίησε τη θέση του, αλλά και παραδέχθηκε μέσα στην κρίση ότι ήταν μια βιαστική απόφαση της περασμένης Παρασκευής. Μάλιστα. Για να γίνουν οι ημιτελικοί χωρίς κόσμο. Άφησε να νοηθεί ότι ήταν αδικαιολόγητη και επίσης ότι αδικεί τους γηπεδούχους.
Μάλιστα σε κάποιο σημείο δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γιώργος Μπούζος ή ο Κυριάκος Θωμαϊδης που είπανε ότι με αυτήν την απάντηση ευνοούνται ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με το πώς ευνοούνται ότι στους πρώτους αγώνες υπήρχε είχε κόσμο. Είχαν κόσμο, ναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και θα πω κάτι πιο λαϊκό, άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα που λέμε, έτσι τίποτα. Ναι. Θα μπορούσε αν ήθελε η ΕΠΟ να είναι σωστή να αναβάλει κατά μία εβδομάδα τα παιχνίδια, γιατί από ό,τι φαίνεται τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στα play-off κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μάλλον θα γίνουν με κόσμο. Υπάρχει θετική εισήγηση από την κυβέρνηση, το πολιτικό κομμάτι. Περιμένουμε τους επιστήμονες πλέον να αποφασίσουν. Αλλά φαντάζομαι και η θετική εισήγηση της κυβέρνησης θα έχει γίνει μια προσυζήτηση με τους λοιμοξιολόγους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει τώρα να πει ο Αυγενάκης κάτι χωρίς να έχει πάρει την άποψη των, προφανώς. Των ανθρώπων που. Ναι. Άρα εγώ την Τετάρτη πιστεύω... κολλάει ο κορονοϊός, την Κυριακή όχι. Έστω την ίστατη ώρα καλό είναι να, καλό είναι, πρέπει να αλλάξει την απόφαση, να δώσει το OK. Ναι. Να πω κάτι. Δεν είναι τίποτα οι 5.000 οπαδοί του Άρη που 4.500 θα μπορέσουν να δώσουν το παρόν. Ψυχολογικό θα είναι. Είναι θέμα ηθικής τάξης πρώτα απ' όλα. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, να έχουμε το δίκιο. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, άλλη μια φορά η ΕΠΟ είναι που μας αδικεί, έτσι. Εντάξει, δηλαδή, είναι μια πραξικοπηματική για μένα απόφαση. Τι να σου πω, δηλαδή, για ακόμη μια φορά μας αδικεί. Μας στερεί το αυτονόητο να έχουμε μέσα σε αυτή την ελάχιστη, αυτή την ηθική ενίσχυση. Αυτοί οι 5.000 ώρα μεταξύ μας χρήσανε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα γίνονταν αν είχαμε κανονικά κόσμο. Έτσι. Καλά, βέβαια. Γιατί αν γίνονταν επαναληπτικός κανονικά, δεν θα μας έφτανε ούτε το ΆΚΑ. Εντάξει, είναι αλλίωση γενικά. Εντάξει, δεν φταίει, η ΕΠΟ δεν φταίει για τον κορονοϊό χωρίς καμιά αμφιβολία. Φταίει για αυτή την απόφαση που παίρνει. Σίγουρα θα είχε 22-23.000 κόσμο αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Κάθε ηλικία Αριανοί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, παππούδες από Θεσσαλονίκη. Από τη Μακεδονία, από την Ελλάδα, από παντού και από το εξωτερικό, από την Κύπρο, θα ήθελαν αύριο να είναι στον αγώνα. Δηλαδή θα ήταν ασφυκτικά γεμάτο έτσι το γήπεδο και βέβαια να πούμε ότι θα είχαμε, υπάρχει και μεγάλη χασούρα. Γιατί όπως λέτε, 23.000 εισιτήρια, θα ήταν 350-400.000 καθαρά έσοδα. Έτσι. Δεν τρελαθούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, εντάξει. Αλλοιώνεται όμως και ο θεσμός. Έτσι. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εντάξει, ήταν λίγο γκαντέμισο άρεσε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει το πρώτο ματς εδώ. Αλλά η κλήρωση έγινε ανάποδα. Τι να κάνουμε. Σε αυτό δεν υπάρχει ευθύνη. Ήταν η τύχη. Φίλε, η πλακίτσα έλαβε τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό όλων. Έτσι είναι. Μόνο η πρόκληση. Αφοσιωνόμαστε. Πειθαρχούμε όλοι μας πίσω από αυτόν τον κοινό στόχο και σκοπό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έρθει. Ένα πράγμα όμως ξέρω ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι και πρώτοι βέβαια και καλύτεροι. Οι ποδοσφαιριστές, εν ονόματι της ιστορίας, εν ονόματι όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για αυτό το σύλλογο, για αυτή την ιδέα που λέγεται Άρης, αυτούς που δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, τίποτα. Πρέπει να δώσουν την ψυχή τους για να το πετύχουν. Όλοι, διοίκηση, προπονητές, ποδοσφαιριστές, όλοι. Είσαι Άρης, είσαι μια ομάδα που έχεις μάθει να πολεμάς 106 χρόνια τώρα, αυτό θα κάνεις και αύριο. Τα πράγματα δεν είναι ευκολά. Για να είμαστε δίκαιοι για την κυβερνητική μπάλα, βλέπουμε, ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο αντίπαλος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα, μην βιάζει ορισμένοι. Αλλά οι ποδοσφαιριστές μας με συγκέντρωση, με αγωνιστική πειθαρχία, να βγάλουν ψυχή, να βγάλουν αγωνιστικό πάθος, να τα δώσουν όλα και να σκεφτούν μόνο ένα πράγμα. Ότι τους χωρίζουν 2,90 λεπτά από το να μείνουν παντοτινά στην ιστορία του συλλόγου. 2,90 λεπτά. Αύριο είναι η πρώτη πράξη με τον ημιτελικό και αν πρώτα ο Θεός πάνε όλα καλά, πάμε για τον τελικό για τη δεύτερη πράξη. Πρώτα απ' όλα όμως αύριο, φίλε. Σοβαρά, μετρημένα, πειθαρχημένα, ψυχωμένα, όσο κλεισεδιάρικα και αν ακούγονται αυτά, αυτά χρειάζεται αύριο. Σοβαρότητα, έτσι μετρημένα, πειθαρχημένα και ψυχωμένα. Ας περάσουμε το καλό και μετά ασχολούμαστε με τον τελικό. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχει ένα ραντεβού του κόσμου στις 5 στο Κλεάν της Βικελίδης για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω είναι σημαντικό και αυτό γιατί αν δεν το έχουν καταλάβει, που νομίζω το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι, να το καταλάβουν όλοι τέλος πάντων. Το έχουν καταλάβει, το πιστεύω 100%. Θέλω να καταγράψω κάτι. Ξέρεις τι μου άρεσε στον αγώνα προχθές με την ΑΕΚ που έβλεπα. Ναι. Υπάρχει ένα ωραίο οικογενειακό κλίμα. Είδα τον Γκάμα να τρέχει στον Ιντέ για την ώρα που έβαλε τον γκολ. Ναι. Να το πανηγυρίσει, να το αφιερώσει. Είδα δηλαδή μια ομοψυχία. Είδα τα παιδιά που μπήκαν να παίξουν μέσα. Που ξέρεις, όλοι λέγαμε είναι παραγωνισμένοι. Αυτοί είναι σαν να παίζανε, σαν να κάνανε από 15-90 λεπτά ο καθένας. Πραγματικά δηλαδή η προχθεσινή εμφάνιση της ομάδας μου έδωσε μια πολύ ωραία αίσθηση ότι είναι ομάδα και αυτό μόνο θετικά μπορεί να έχει. Τώρα όσον αφορά τη σημερινή παρουσία του κόσμου, σημαντικότατη, όπως είπε, σημαντική τόνος στους ποδοσφαιριστές, θα είναι πολύ καλό να πάει ο κόσμος στο Χαριλάο σήμερα. Κάτι, ένα σύνθημα, ένα τραγούδι, ένα χτύπημα στην πλάτη,
ένα πάμε γερά, μια μαζική παρουσία, μόνο θετικά μπορεί να έχει. Έτσι, άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει λείψει και από τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές μιλάω. Βρίσκονται σε μια ομάδα, έτσι κι αλλιώς όλοι οι παίκτες μας, βρίσκονται σε μια ομάδα που ξέρουν καλά τι γίνεται. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που να μπορούν να γεμίζουν ένα γήπεδο πάνω από 25.000 όπως είναι. Αυτή τη στιγμή είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης. Αυτές οι ομάδες μπορούν. Δεν μπορούν άλλες. Αυτά το νούμερο. Οι παίκτες του Άρη έχουν την τύχη και την ευλογία να φοράνε αυτή τη φανέλα. Μιας από αυτές τις 5 μεγάλες ομάδες όσον αφορά το μέγεθος του κόσμου. Φοράνε λοιπόν μια τέτοια φανέλα, έχουν μάθει να παίζουν σε ένα γεμάτο γήπεδο, τους έχει λείψει και σίγουρα μόνο καλό θα έχει να κάνει η σημερινή τους παρουσία. Και αύριο όμως, νομίζω Χρύσανθε, να το πούμε, δεν θα είναι άσχημο να έχει κόσμο αύριο. Μα θα έχει κόσμο. Αν τελικά μείνει το κεκλεισμένο, που αυτή τη στιγμή εντάξει είναι το πιθανότερο. Μας μείνει και το κεκλεισμένο, δεν κατάλαβα. Θα έχει κόσμο. Θα έχει κόσμο και πολύ μάλιστα. Θα έχει κόσμο και πολύ μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, δεν μου αρέσει να υποδεικνύω. Δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά ευκαιρία ζωθείς θα το κάνω. Αύριο η γιγαντοοθόνη μέσα στο γήπεδο μπορεί να παίζει συνέχεια βίντεο με κερκίδες του Άρη. Μπορεί να παίζει συχήματα, τα μεγάφωνα το ίδιο, να επιλεχθούν συχήματα να παίζονται. Και κλεισμένο το θυρών μας, είπατε, οκ, αλλά δεν μας βγάλετε καμιά απαγόρευση για να έχουμε ηχητικά σποτάκια. Ντου λοιπόν, ας καθίσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι της ομάδας, να ετοιμαστούν, έχουν μπροστά τους 30 ώρες και βάλε. Και ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ακόμη και σε αυτό. Τίποτα. Μην αφήσουμε το παραμικρό στην τύχη. Όλα να είναι μετρημένα και μελετημένα. Όλα. Συν την παρουσία του κόσμου απ' έξω. Λοιπόν, και όλα αυτά μόνο θετικά μπορούν να δώσουν νομίζω για το στην ομάδα. Έτσι είναι. Γενικότερα νομίζω ότι και η σεζόν έχει ένα θετικό πρόσημο με την έννοια ότι ο Άρης έχει βγει και πάλι στην Ευρώπη. Πέτυχε το μίνιμουμ του στόχου. Δεν ξέρω εσένα τι σου αφήνει συνολικά. Σίγουρα εξαρτάται και από το αποτέλεσμα του κυπέλλου. Εντάξει, άμα πάρει το κύπελο δεν το συζητάμε. Αλλά ναι. Μέχρι τώρα τι σου έχει αφήσει η σεζόν. Είχε και στεναχώριες είχε η σεζόν, αλλά είχε και δυσκολίες. Περικλή, νομίζω πρωτοφανής. Δηλαδή τώρα η ομάδα όντως πήγε με 13, 14, 15 ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο να μην κάνεις μεταγραφή τον Ιανουάριο. Και μάλιστα όταν η περσινή ομάδα, με ό,τι προσθήκες έκανε τον Ιανουάριο, Φετφατζίδης, Λάρσον, Κόρχουτ κτλ., Ρόουζ, τώρα τέσσερις βασικότατους ποδοσφαιριστές, έτσι, κατάφερε και πέτυχε την Ευρώπη. Φέτος ο Γερμανός είναι η αλήθεια ότι είχε πιο δύσκολο έργο από τον Παντελίδη πέρσι. Ο Παντελίδης είχε ένα μάτς τη βδομάδα. Ο Γερμανός είχε Πέμπτη Κυριακή, γιατί έβαζε και Πέμπτη βράδυ μας έβαζε να παίζουμε ΙΑΠΟ. Πέμπτη Κυριακή, συνεχόμενα παιχνίδια, κορονοϊό, χωρίς μεταγραφές. Γενικά δεν ήταν εύκολη σεζόν. Ηρωική. Μια λέξη θα σου πω. Είναι ηρωική χρονιά. Είναι ηρωική. Μπράβο για ό,τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα όλοι τους. Πιστώνονται όλα πρώτα απ' όλα στον πρόεδρο, στη διοίκηση δηλαδή, πιστώνονται στους ανθρώπους του τεχνικού επιτελείου, στον Άγγελο Χαριστέα φυσικά, στον προπονητή και σε όλα τα παιδιά, στον Τερζή, σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Πάνω απ' όλα πιστώνονται στους ποδοσφαιριστές, αλλά παιδιά, αυτό δεν σημαίνει ότι η χρονιά θα είναι επιτυχημένη όταν θα σηκώσεις το κύπελο για μένα. Είναι ήδη μια ηρωική χρονιά, τη χαρακτηρίζω ηρωική. Ο Άρης πέτυχε να βγει στην Ευρώπη, μπράβο για αυτά, αλλά παιδιά έχουν μείνει 2,90 λεπτά, στα οποία μπορείτε να βάλετε τα ονόματά σας από τον Καρυπίδη μέχρι τον φροντιστή της ομάδας, δεν θέλω να, μέχρι όλους τους ανθρώπους της ομάδας, να βάλετε παντοτινά στις καλένδες της ιστορίας του συλλόγου, ότι ήσασταν εκεί, ήσασταν μέλη σε αυτή την ομάδα που μετά από 50 χρόνια σαν κακό σπυρί έσπασε όλο αυτό που έχει συσσωρευτεί 50 χρόνια, αυτή το 50 χρόνια χωρίς τίτλο σε αυτό το σύλλογο. Δεν το αξίζει αυτό το σύλλογο, 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Έτσι. Δεν το αξίζει. Πριν σε ευχαριστήσω. Θέλω να πω κάτι ακόμη έτσι. Πες το, ναι. Έχω να πω κάτι, λέγαμε για την ΕΠΟ. Ναι. Λοιπόν, θα σου θυμίσω, το έχουμε ξαναζητήσει, έχουμε κάνει και αφιερώματα σε εφημερίδες. Σαν σήμερα, φίλε, 23 Ιουνίου του 1946, πρόσεξε με, 74 χρόνια πριν, ο Άρης κέρδιζε την ΑΕΚ 4-1 στο γήπεδο του Συντριβανίου και σφράγιζε την κατάκριση του τρίτου πρωταθλήματος της ιστορίας. 23 Ιουνίου του 1946. Με γκολ του Κολονιάρη, του Λιακόπουλου και δύο γκολ του Κλάθη Βικελίδη. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τον παραλληλισμό. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτά. Μακάρι. Εγώ πάντως το αναφέρω. Και ένα 4-1 αύριο. Να πούμε ότι το πρωτάθλημα διεξάγονταν με τους πρωταθλητές των ενώσεων. Στην τελική φάση ήταν ο Άρης, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
Και βέβαια, αφού πρώτα πήραν τα πρωταθλήματα στη Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Αθήνα. Ο Άρης είχε βγει πρώτος στη Θεσσαλονίκη, με δεύτερο τον Ηρακλή. Ο Άρης είχε πάρει 25 βαθμούς, δεύτερος ο Ηρακλής 22, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 21, τέταρτος ο Μέγας Αλέξανδρος 19, πέμπτος ο Μακεδονικός 18 κλπ. Είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, έτσι ήταν το κανονισμός, και έπαιξε στην τελική φάση και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σαν σήμερα κέρδισε την ΑΕΚ 4-1 και πρόσεξε, μετά είχαμε ενστάσεις, για να το συνδυάσω λίγο με την ΕΠΟ, όπου η ΕΠΟ ήθελε να αφαιρέσει το πρωτάθλημα από τον Άρη για κακή συμμετοχή του Σιώτη, συγχωρεμένος Γιουστράτος. Λοιπόν, η αλήθεια, η ΕΠΟ προσπαθούσαν, ρε παιδί μου, τότε καταλαβαίνεις, με κάθε τρόπο θεώρησε αντικανονική τη συμμετοχή του Άλεκο Σιώτη. Ναι. Η αλήθεια όμως, όπως γράφουνε, ήταν αλλού. Ο Άρης δεν ήταν η μοναδική ομάδα που αντιμετώπιζε τότε το θέμα. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Ναι. Γιατί ο Σιώτης ήταν στο Αντάρτικο. Αντάρτης ήταν. Α, μάλιστα. Ήταν μέλος. Τότε ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, φίλε. Και δεν θέλανε... Λοιπόν, κατάλαβα, ναι. Άκουτα, ο Σιώτης ήταν στα βουνά. Ναι. Το πρωί πολεμούσε, το βράδυ κατέβαινε για να δει στην πόλη του οικείου του, να κάνει καμιά προπόνηση και να συμμετέχει στις υποχρεώσεις. Ναι. Δυστυχώς όμως ο Σιώτης, δυστυχώς, τίποτα δεν είναι δυστυχώς. Δυστυχώς για τον Άρη που έμπλεξε τότε, ναι, ήταν αριστερός ο Σιώτης. Απαγορεύονταν αυτό, ήταν δηλαδή. Αριστερός. Η ΕΠΟ λοιπόν ήταν δεξιά τότε, καταλαβαίνεις, κάλαβες, και ναι, κοιτάξανε με κάθε τρόπο να το πολεμήσουν. Συνεδρίες, αλλά ήταν τόσο δυνατός και ο Άρης τότε, μα τόσο δυνατός. Που το κέρδισε. Νομίζω ότι ναι, το κέρδισε, και όσες εστάσεις και να έγινε, ό,τι και να έγινε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αφού σου δώσω χαιρετίσματα από τον Γιάμπαλο, ναι, τα φιλιά μου λέει, όλοι, θέλω ένα σχόλιο να κλείσεις με αυτό, γιατί ξέρω την ιστορία στο ξεκίνημά του, τον μνημόνευσες λίγο πριν, αλλά νομίζω ότι, και το λέω και εγώ πάρα πολλές φορές, και βλέπω το τελευταίο διάστημα διάφοροι κύριοι από την Αθήνα να προσπαθούν να βάλουν τρικλοποδιές. Θέλω σχόλιο για τον Άγγελο Χαριστέα, και το λέω γιατί ξέρω την ιστορία με Χαριστέα Θεοδωρίδη, αθηναϊκό, και πως εσύ και κάποια άλλα παιδιά τον φέρατε πίσω. Και εντάξει, τώρα οι νεότεροι θα λένε τι λέει τον Τσαλτίδης, ποιος αθηναϊκός, ποιος αθηναϊκός και ποιος τέτοιος με τον Άγγελο. Αλλά εντάξει, όσο μπορούμε πιο γρήγορα, περικλείμου, για να πάμε και στο διάλειμμα μετά. Θα χρειαστώ ένα δίλεπτο, ναι, τρίλεπτο για να το πούμε. Λοιπόν, ναι, κοίταξε, ο Άγγελος Χαριστέας ήταν από μωρό στον Άρη, έτσι. Ναι. Περνούσαν από εκεί, έξω από τα γραφεία του συνδέσμου, να ανεβούν προς τη Νέα Ελβετία με τον Μιχαλίση και τον Σεμετζίδη για προπόνηση. Μετά την προπόνηση τα παιδιά αυτά μπαίνανε μέσα στο σύνδεσμο και τα κερνούσαμε να πιούνε μια πορτοκαλάδα, τον Άγγελο, τον Παναγίου, τον Κατσαρό, τον Θοδωρίδη. Ξεχνάω, δηλαδή, όλα εκείνα τα παιδιά της πολύ σπουδαίας ομάδας, mm-hmm, που υπήρξε της Β' ομάδας. Καθιερώνει το Άγγελος, μπαίνει μέσα, βάζει τα γκολ, καθιερώνει την Τούμπα κλπ. Σε κάποια στιγμή το στέλνουν δανεικό στον Αθηναϊκό. Μαζί με Γιώργο Θεοδωρίδη. Γιώργο Θεοδωρίδη. Μία μέρα πριν λήξουν οι μεταγραφές, είμαι εγώ στο Χαριλάκι σε ένα καφενείο. Μιλάμε εκεί με κάτι αριανά και κάτι. Και έρχεται ο Άγγελος, σχεδόν κλαμμένος. Αγγελάκο, τι έγινε, του λέω, πού είσαι ρε παλικάρι μου, τι γίνεται. Άσε, λέει, πέρι, λέει, τι να σου λέω. Λέει, αύριο τελειώνουν οι τέτοια και δεν έχει ασχοληθεί κανένας μαζί μου. Και είμαστε κι εγώ και ο Γιώργος στον Αθηναϊκό, μπορεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Λέει, θα μείνουμε ελεύθεροι, δεν ξέρω, εγώ θέλω να έρθω στον Άρη. Θέλω να, δεν γίνεται, τελειώνω ο δανεισμός μου, δεν μπορώ, θέλω να έρθω στον Άρη. Μου λείπει το γήπεδο, μου λείπει η φανέλα, μου λείπει, ρε παιδί μου. Ναι. Και φυσικά την άλλη μέρα κάναμε ένα μεγάλο ντόρο στην εκπομπή. Ντόρο ή ντο. Και φυσικά. Κάτι αλάβεσα. Αυτό έγινε. Ναι, κάναμε το ντουλ το ραδιοφωνικό. Έτσι. Ό,τι χρειάζεται. Και όλα πρώτα απ' όλα. Τρεις η ώρα τελείωσε η εκπομπή. Τέσσερις και κάτι. Κλήθηκε ο Άγγελος και ο Γιώργος στα γραφεία της ΠΑΕ. Και υπογράψανε τα συμβόλαιά τους. Και δόξα τω Θεώ. Μήναν στον Άρη. Βέβαια πολύ άδοξα χαθήκανε. Φέραν στον Άρη χρήματα τα οποία ο σύλλογος δεν ένα δις, ποτέ. Ένα δις έφερε ο Άγγελος. Ναι, και βέβαια ο Άγγελος μαζί με τον Τραϊανό, τον Δέλα, άλλος πλάχνο μας, και το Φάνη τον Κατεριανά και άλλος πλάχνο μας, αυτή η τριάδα ήταν βασική τριάδα που ήταν στο Euro, στην εθνική που κατέκτησε το ευρωπαϊκό του 2004, έτσι, και ήταν πραγματικά καμαρώναμε για να τους βλέπουμε. Αυτή έτσι μια μικρή ιστορία με τον Άγγελο. Πάντα βρισκόμαστε με τον Άγγελο συχνά πυκνά, έτσι τα λέμε και τα θυμόμαστε αυτά. Τίποτα, καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ψηλέ μου, καλή επιτυχία. Γράψε την ιστορία σου, ξέρεις εσύ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Γράψε την ιστορία σου, ξέρει ο ψηλός. Έτσι. Πέρι, ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Χρυσάνθε. Να είσαι καλά και εσύ. Και όλα να πάνε καλά. Έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και να σε ακούμε συχνότερα. Καλημέρα μου σε όλους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Περικλή Τράιο. Γνωστή φωνή σε όλους σας. Πολλά χρόνια και αρθρογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Ακούσαμε και ιστορίες. Εμένα μου αρέσει να ακούω ιστορίες με τον Περικλή από το παρελθόν. Και μία από αυτή μας είπε στο τέλος. Με τον Χαριστέα και τον Θεοδωρίδη τότε που είχαν αποφασίσει επιτελείς επικοντομινά Αστέριο. Ο μετέπειτα σκόρερ της εθνικής ομάδας και άνθρωπος ο οποίος βγήκε πρώτο σκόρερ στην Ολλανδία κτλ. Γιατί λέμε και για ακαδημίες. Στον Άρη κρίθηκε ότι δεν κάνει. Και τον είχαμε δώσει στον Αθηναϊκό. Να παίξει ιδανικός γιατί έπρεπε να φέρουμε τον Φουφούτοβιτς για center for. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο break. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε μηνυματάκια FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54222 και για αλληλείου και φυσικά t-shirt από την boutique της ΠΑΕΑΡΙΣ. Μετά το break θα πούμε και ακόμα περισσότερα. Τραγουδάρες παίζω. Ναι, ναι, ναι. Μα το λέει και η κοπέλα. Λοιπόν, ναι. Αποστολή ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Διήγηνε πολύ καλύτερα. Δεν ήταν διαχωρημένος τον το καλεσμένος. Όχι, μια χαρά. Και ο Βιερίνια και ο Πέρκας είναι μέσα. Στους 20. Στους 22. Α. Αλλά το αν θα παίξουν ή όχι, αν θα παίξουν λίγο ως αλλαγή, ένας από τους δύο βασικός, κανένας. Τελευταία στιγμή. Θα το δούμε, ναι. Μάλιστα. Καλό είναι που μπήκαν αποστολή, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα παίξουν κιόλας βασικοί και οι δύο και ότι είναι πανέτοιμοι. Λοιπόν. Μαζί με την ομάδα είναι και ο Κρέσπο που φυσικά δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά ζήτησε ο ίδιος να είναι με την ομάδα. Μάλιστα. Άλλωστε, 5 μήνες στην Ισπανία ήταν. Το έχει λείψει όλο αυτό. Να κάνει καν ταξίδι με την ομάδα. Ας έρθει την Κυριακή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκαζον, Μιχάη, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Βιερίνια, Εσίτη, Μαωρίσιο, Ελκαντουρί, Τσιγκάρας, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λάμπρου, Λιμιός, Σβιντέρσκι, Άκπομ, Τζόλης και Στοχ. Είναι οι 22. Ένας θα κοπεί σίγουρα ο Κρέσπο και να δούμε αν θα κοπεί ο Στοχ, θα κοπεί ο Τσιγκάρας, αν και νομίζω ότι ο Τσιγκάρας ίσως και να είναι απαραίτητος, ειδικά αν παρατάξει ο Αμπέλ Φερέρα τον ΠΑΟΚ με ένα σύστημα με τρεις κεντρικούς χαφ, δηλαδή Εσίτη, Ελκαντουρί και Μαωρίσιο. Ναι. Και χρειάζεται και ένα χαφ στον πάγκο, ακόμα και αν είναι νεαρός και άπειρος όπως ο Τσιγκάρας. Αυτή είναι η 22. Είπαμε νωρίτερα ότι και ο Μίσιτς βρέθηκε στην Τούμπα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του. Σε λίγη ώρα θα πετάξει η ομάδα για την πρωτεύουσα. 9.30 είναι το μάτς του ΠΑΟΚ αύριο στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον συνάδελφο. Τον συνάδελφο. Συνάδελφε! Πού είναι, στους Παξούς είναι και αυτός. Παιδιά, μην κουράζεστε μόνο. Μόνο μην κουράζεστε. Σιγά, βρε Κώστα. Κώστα, κάνε καμιά βουτιάρα, αγόρι μου. Καταρχήν, χθες δεν έκανες εκπομπή εδώ και το βράδυ έκανες τον Basket Plus. Μα δεν ευγάλατε, εγώ σας είπα να τι να σε βγάλουμε, ρε φίλε. Όλο το 2 ώρο. Τι να σε βγάλουμε. Το... θα φας κάτι παντοφλιές. 7, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήδη έφαγα μία. Και τώρα τι κάνεις, βουτιές κάνεις δηλαδή τώρα. Καρφώνεις, παίζεις μπάσκετ στην παραλία. Ναι, ναι, κυρίως. Μάλιστα. Έχει κόσμο, Κώστα. Το νησί. Έχω να δηλώσω, έχω να δηλώσω την προσωπική μαρτυρία. Για πες, το νησί είναι άδειο. Νωρίς πήγες, φίλε. Πήγα νωρίς. Είναι τα πάντα κλειστά. Ναι. Δεν έχει ούτε καραβάκι για να πάμε στους αντίπαξους. Όμως αυτό ακριβώς το κάνει και πιο ωραίο από τη μία πλευρά. Έτσι. Πάνε βρες τον Τουρσουνίδη. να σε πάει παντού. Είναι η επιλογή μου αυτή. Αλλά δεν είναι τίποτα. Εντάξει, τίποτα. Είμαστε μόνοι μας σε ένα νησί. Μια χαρά. Καλό μια είναι. Χαρά, αυτό νομίζω είναι καλό. Ναι, ναι, πολύ καλό. Τα δεν έχετε να φάμε στις αφές. Τα παιδιά τα έχεις. Ποια παιδιά, ρε. Ποια παιδιά, πηγές... τι λέει. Ρομαντικό τέτοιο πήγες. Τι λέει, Κώστα. Τι λέει, ρε. Ωρε, φίλε. Εδώ μιλάμε για ένα δίμηνο άδειας. Πω, πω, πω. Κατάλαβα. Γι' αυτό φεύγει. Έχω να βγω στην εκπομπή και τέτοια, γι' αυτό το λέει, για να φεύγει. Εντάξει, Κώστα, ότι είναι άπειρος ο Χρήστος σε αυτά τα θέματα, το ξέρουμε. Εγώ βέβαια δεν ξέρω από αυτά. Αλήθεια είναι. Τι έγινε, Κώστα, έχει πολλές ειδήσεις στο μπάσκετ, γι' αυτό θέλεις να παρέμβεις, έτσι. Έχει πάρα πολλές. Εκτός αν ήθελες να πεις για τον Μιόνι και τον Παπά. Μήπως γι' αυτό πήρες τηλέφωνο. Τώρα να μην μιλήσω. Να μην μιλήσεις. Γιατί υποτίθεται ότι ο κύριος Παπά σήμερα έκανε παρέμβαση στην Επιτροπή Οικονομικών Τζουλής για το θέμα της ελευθεροτυπίας. Ναι. Και χθες είπε για το Μιόνι. Τώρα. Ωραία. Τι να πω. Εγώ περιμένω από τις τράπεζες
να αποσύρουν τις ανακοπές που έκαναν σε βάρος των εργαζομένων της ελευθεροτυπίας. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Ειδήσεις έχει αρκετές υπό την έννοια της κινητικότητας, όχι των ανακοινώσεων. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα κρατήσει τον προπονητή του, τον Κώστα Μέξα. Κάτι μου λέει ο Στέργιος εδώ, αντιδράσεις, λέει, τι, γιατί. Αντιδράσεις, εντάξει, σε μερικούς δεν αρέσει, ρε παιδί. Σε φωνητά πέφτουν, γιατί Κώστα. Σε άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Ο Μέξας. Ο Μέξας, ναι. Υπάρχει αυτή η γνωστή, ας πούμε, πόλωση που υπάρχει στο τμήμα του μπάσκετ. Κάποιοι θεωρούν ότι οι παλιοί δεν έχουν φύγει ακόμη. Να ρωτήσω εγώ κάτι ως άσχετος. Ποιος κρατάει τον Μέξα? Υπάρχει διοίκηση? Έχει αναλάβει, τέλος πάντων, έναν καλύτερο, πιο πρωταγωνιστικό ρόλο ο κ. Θανάσης Χατζόπουλος. Ναι. Ο οποίος θα βάλει και κάποια χρήματα. Θανάσης Χατζόπουλος. Ο Χατζόπουλος είπε να μείνει ο Μέξας. Ο φίλος και μου Κωνσταντινίδης έφυγε. Έχει φύγει, ναι. Έφυγε, μάλιστα. Κακός. Κακός και δυστυχώς, λέω εγώ. Γιατί κάθε νέος παράγοντας που βάζει και λεφτά και χρόνο είναι απαραίτητος για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων, επειδή δεν μας αρέσει δηλαδή ο Τσαλτίδης, θα πρέπει να βρίζουμε τον Κούση που τον διάλεξε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Έχει τα θέματα του του μπάσκετ. Φαίνεται ότι ο Μέξας είναι η επιλογή. Υπάρχουν αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ. Ναι. Και σήμερα υπάρχουν αντιδράσεις. Είναι ενημερωμένος ο Θανάσης Κατσαρής για το ζήτημα αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με το Μέξα προπονητή. Δεν έχουμε όμως επίσημη ανακοίνωση. Έχει δημιουργηθεί επίσης ένα ζήτημα στο γηπεδικό του Ηρακλή για την Ευρώπη. Εγώ λέω και για την Ελλάδα. Θα δούμε, θα σκεφτούμε. Θα σκεφτούμε αν θα σας δώσουμε το γήπεδό μας. Έχουν γίνει οι επιστολές, έχουν γίνει τα αιτήματα. Θα δούμε τώρα αν θα μας δώσετε το γήπεδο που ανοίξει την πολιτεία, Χρύσανθε. Όχι. Τώρα, θα το πάρουμε, Κώστα. Αν το πάρει, μετά ναι. Αλλά και τώρα χρειάζεται συγκατάθεση του Άρη, γιατί έχει τη χρήση σάλας. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Επειδή είστε φίλο σωματείο, παρά κάτι κόνξες που μας κάνατε, και επειδή ο μεγαλομέτωχος που μας έβαλε να μαλώσουμε δεν θα υπάρχει, ναι, σε λίγο καιρό, γι' αυτό, επειδή είστε φίλο σωματείο, θα δούμε θα κάνουμε. Θα σας βοηθήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, στον Ηρακλή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα λόγω της αναμονής στο ζήτημα Κατζούρη, της παραμονής, ναι, του προπονητή. Έγραψε κάποιος από την Αθήνα χθες ένα εγκεφαλογράφημα ότι επειδή περνάνε οι μέρες προφανώς δεν θα κλείσει κτλ. Το πήραν εδώ όλοι, το κάνανε copy-paste αναπαραγωγή. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, ούτε αρνητική ούτε θετική. Άρα περιμένει... δεν μπορούμε να δούμε τι θα γίνει, αφού δεν υπάρχει εξέλιξη. Άρα σύντομα ξεκαθαρίζει. Α, εντάξει, άμα σύντομα ξεκαθαρίζει. Για να δούμε τι θα γίνει. Στον μπάσκετ του Άρη επίσης σύντομα θα ξεκαθαρίσει. Εγώ, ναι, περιμένω μια πιο έτσι, σε οξύτερη επίθεση σε βάρος του μεγαλομετόχου, εντός αγωγικών. Έτσι. Μα αφού τις έδωσε τις μετοχές, δεν έκανε δηλώσεις πριν μια εβδομάδα ότι τις έδωσα? Α, για μία ακόμη φορά. Στα λόγια. Δεν είπε τις έδωσα, είπε θα τις δώσω. Όχι, σήμερα θα τις δώσω και φεύγω και τέτοια. Σήμερα είναι Τρίτη 2 παρά 10. Τώρα δεν βλέπω. Πες μου για ποιο λόγο λοιπόν λέει 10 και όχι 18. Δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι διαφορετικό να είναι 18 σε 18 μοιρασμένες συμμετοχές, διότι έχουν κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό που δεν έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, πότε είναι έσχες. Μπράβο. Το είχαμε πει, ναι. Αυτό το είχαμε πει. Ναι. Και φυσικά ο Γουλιέλμος είναι νομικός. Ξέρει ότι αν υπάρξει και έλεγχος από την Επιτροπή, θα είναι μεγαλύτερος ο χρόνος, αλλά και επίσης θα πρέπει και αυτοί οι 10 αυτομάτως να έχουν και άλλη ευθύνη. Θα έχουν άλλη ευθύνη με μεγαλύτερο ποσοστό από ότι με το μικρότερο ποσοστό. Συγγνώμη, με λίγα λόγια θέλει να το χαλάσει. Ναι. Ή να το καθυστερήσει ή βρίσκει κάποιες προφάσεις για να μην γίνει άμεσα. Αυτό κάνει. Εδώ σε κάποια φάση είπε θέλω να κρατήσω το 40. Από το 90. Δηλαδή, εντάξει, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλει να. Αν τελικά θα δικαιώσει αυτούς που λένε ότι κάτι άλλο κρύβεται από πίσω ή οτιδήποτε άλλο. Ελπίζω πραγματικά να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά θα το δούμε στην πράξη. Η ουσία είναι ότι χάνει χρόνο ο Άρης. Παρόλο που κέρδισε ένα διάστημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το θέμα όλων αυτών των υποχρεώσεων που έχει, παρόλα αυτά ο κύριος Γουλιέλμος με τη στάση του εξακολουθεί και δημιουργεί προβλήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επίσης, σημαντική είδηση στον Παναθηναϊκό: φεύγουν οι πάντες. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ωραία. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για τον Αλβέρτη. Και όχι μόνο. Φεύγει ο Αλβέρτης, ο οποίος Αλβέρτης, βεβαίως να πούμε ότι είναι η σημαία του Παναθηναϊκού, έτσι.
Όμως είχε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, παιδιά, για να είναι στον πάγκο. Για να είναι άνθρωπος σαν team manager, να είναι κάτι στις ακαδημίες κτλ. Αλλά μιλάμε για 200 χιλιάρικα. Πόσα? Δεν μιλάμε για 20. Αυτό που σου είπα εγώ στο διάλειμμα. Τι 200 χιλιάρικα, ρε φίλε. 200 χιλιάρικα, παιδιά, τον έδινε ο Γιανακόπουλος για να είναι στην ομάδα, κοντά στην ομάδα. 20.000 ευρώ το μήνα. για να κουνάει, ας πούμε, όπως λένε για κάποιους άλλους, ας πούμε, την πετσέτα, παράδειγμα. Εγώ δεν το λέω αυτό για τον Αλβέρτη. Ο Αλβέρτης είναι τεράστια σημεία του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Αν παίρναμε τον Γκάλι τώρα να τον βάλουμε στον πάγκο, 200 χιλιάρικα του δίναμε. Για να κάθε στον πάγκο να είναι team manager. Να λέει πάμε παιδιά, πάμε παιδιά, πάμε παιδιά. Να λέγε να πάμε παιδιά. 200 χιλιάρικα τον δίναμε, όχι. Και μόνο στα εντός έδρας. Στα εκτός. Στα εκτός δεν πήγαινε σε όλα. Δεν γίνονται αυτά πραγματικά. Για μένα που ξέρω λίγο τη λειτουργία των ομάδων, είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι φεύγει ο Μάνος Παπαδόπουλος, παιδιά. Καλά, σε αυτόν δεν δίνει τις μετοχές. Υποτίθεται. Αυτός μείνανε ακόμα, δεν το τρέχανε. Τη διαχείριση, τον κύριο Τριαντόπουλο. Ναι. Εννοείς τον Παπαδόπουλο, τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού, εννοείς, έτσι. Σωστά. Ναι, ναι. Τότε που όμως η επιτροπή, έτσι, για να την ξεφωνήσεις λίγο, Στέργιο, ναι, γιατί εκεί είναι το σκάνδαλο, Στέργιο, όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν προσχηματική η μεταβίβαση από τον έναν στον άλλον, ναι, αντί να υποβιβαστεί ο Παναθηναϊκός Στέργιο. Έτσι, έγινε έτσι. Ένα ο πιο ευνοημένος από όλους ο Παναθηναϊκός, παντού. Στο μπάσκετ. Στη ζούλα ευνοημένος πάντα ο Παναθηναϊκός. Στη ζούλα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός είναι ευνοημένος στη ζούλα. Και με στέλνει μηνύματα, με στέλνει κάτι Βάζελ μηνύματα. Κάτι Παναθηναϊκή μηνύματα από κάτω. Συγγνώμη για το Βάζελ. Λοιπόν. Ναι, αυτό το ψηφίζουν και άλλες ομάδες. Συγχαρητήρια να πούμε. Δεν είναι να ψηφίζουν οι ομάδες, φίλε. Δεν γίνονται οι ομάδες να ψηφίζουν. Ή υπάρχουν νόμοι ή δεν υπάρχουν. Γίνεται να ψηφίζουν οι ομάδες. Τέλος πάντων. Τώρα είπες κάτι και εσύ. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό ότι φεύγει ο Παπαδόπουλος, γιατί αυτός κρατούσε τον Παναθηναϊκό, παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια. Ο Βόβορας. Ο Βόβορας. Θα είναι προπονητής. Αυτός κρατούσε την ομάδα. Και πάει, δεν πάει, του έγινε πρόταση από την ομάδα του Πασκουάλ. Ναι. Από την, να κουνάει εκεί την πετσέτα. Παιδιά, ο Παπαδόπουλος είναι οργανωτικά κορυφαίος τώρα, τι λέτε. Α, στον Παπαδόπουλο, όχι στον Αλβέρτη. Α. Όχι, στον Παπαδόπουλο. Είναι στη Ρωσία μας. Να πάει στη Ρωσία να οργανώσει την ομάδα εκεί. Για πες μας εδώ, με στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ. Μου λέει πλήρης αποτυχία η συγκέντρωση Βασιλακόπουλου. Ούτε ο Κούσης δεν ήταν. Γιατί ο Κούσης τι ρόλο έχει να πάει, ήταν για τους προέδρους. Θεσμικός. Μα δεν έχω εγώ θεσμικό ρόλο. Στον Ηρακλή. Τι σχέση έχει ο Ηρακλής, δεν ήταν για τα σωματεία η συγκέντρωση. Δεν πήγανε, λέει. Όχι, όσοι προσκλήθηκαν πήγανε. Κάνει λάθος ο φίλος, δεν είναι καλά ενημερωμένος. Πέντε. Οι πρόεδροι των ενώσεων της Βόρειας Ελλάδας, πόσες έχουμε, 76. Δεν ξέρω. Ποια Βόρειας Ελλάδας, αφού ήταν, λέει, και αυτός ο αναπληρωτής αυτού που τον ξεφώνησε. Τη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτός. Ο Δημητρίου, πώς τον λέγανε αυτόν. Εάν γνωρίζεις, ο κύριος Νικάκης, ο οποίος παρετήθηκε, ναι, είναι πρόεδρος της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Βορειοδυτικής Ελλάδος. Βορειοδυτικής? Υπάρχει τέτοια ένωση βορειοδυτική? Η Ήπειρος και κάτω όλο. Βορειοδυτικής Ελλάδος, το ξέρεις εσύ, Στέργιο, για βορειοδυτική. Εσκαβδέ. Βορειοδυτική Ελλάδος. Πω! Μετά από αυτό σε κλείνουμε, Κούση, να ξέρεις. Να μην σε κουράζουμε πολύ και γκρινιάζει σύζυγος. Πάλι εκεί μιλάς αυτούς τους βλάκες κτλ. Φτάρι, θα με το πέρα να ξεκουραστούμε. Δεν μου λες, φοράει τσόκαρο. Το βαρκάκι πρέπει να πάνε. Φοράει τσόκαρο ή διχάλα. Κώστα, είναι 3 εβδομάδες. Από ό,τι έχω μάθει. Το βαρκάκι, πάω να νοικιάσω το βαρκάκι τώρα να πάω μόνος μου στους αντίπαξους. Έτσι και πνιγώ. Ένα μόνος σου δηλαδή. Όχι, μόνος σου, Κώστα, ούτε στον παράδεισο. Πάρ το βαρκάκι, βάλε και τη σύζυγο, εσύ οδηγάς. Ναι, μόνοι μας. Ναι. Έλεγα, μόνος μου. Πάρε ένα σωσίβιο, ας τη Μέρκελ στα νυχτά και βούτα. Φιλιά στη Μαρία, τη φίλη μου, λοιπόν. Τα λέμε, Κώστα. Καλά να περνάτε. Άντε, γεια σου, Κώστα, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, αυτά από Κώστα Κούση, εν μέσω διακοπών. Δεν είναι το ρεπορτάζ όμως, κανονικά. Εντάξει, επαγγελματίας. Τώρα δούμε, έχω ένα στόχο. Πάμε να ακούσουμε λίγο. 1,5 λεπτό είναι. Άρε, επικοινωνία, ρε. Τι επικοινωνία είστε, κατευθείαν. Τα βγάλατε όλα, στόχ. Υπάρχουν δηλώσεις του στόχ στην κάμερα του ΠΑΟΚ TV και εξηγεί ναι, για το μήνυμα που έστειλε στο Instagram κτλ. Ας ακούσουμε λίγο το στόχ
Για τους φίλους που δεν ξέρουν αγγλικά θα πω εγώ την ουσία. Of days, in the previous couple of days, also for your comeback and for a comment that you made on social media. What's your comment on that? First of all, I should apologize to the coach and the team that probably, yeah, it was not the best solution, but everybody knows my situation and it's been really difficult, you know, and I have so many emotions inside me, so many feelings, thoughts. Κάνε μετάφραση. Λοιπόν, αυτό που έκανα δεν ήταν καλό, είπε ο Στοχ. Θέλω να απολογηθώ στον προπονητή, και στην ομάδα. Όμως όλοι ξέρουν την κατάστασή μου. Όλοι ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Αυτό που έκανα δεν είναι καλό. Με κατήκρισαν πολλά συναισθήματα εκείνη την ώρα. Right decision to do that. Again, I'm sorry for that. So hopefully I didn't make any big trouble. Δεν ήταν η καλύτερη απόφαση να εκφραστώ έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ελπίζω να μην δημιούργησα πολύ μεγάλο πρόβλημα, είπε ο Στοχ. Before this big game, so. Πριν από αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Yeah. Okay. What happened happens. Ό,τι έγινε έγινε. Τα λέω εγώ γιατί τα βλέπω κιόλας. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε και να πάμε παρακάτω. Get to the final. Και να πάρουμε την πρόκριση για τον τελικό. Τι πρέπει να κάνει η ομάδα, ρωτάει ο συνάδελφος. Να παίξουμε καλά, να μην χάσουμε. Έχουμε ένα πλεονέκτημα γιατί κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι. Αλλά δεν πρέπει το πλεονέκτημα να γίνει μειονέκτημα για εμάς. Δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα πλέον, αυτό το ξέρουν όλοι. Άρα ο μόνος τρόπος να πάρουμε ένα τρόπαιο είναι να πάρουμε το κύπελο. Και έχουμε μια σημαντική ευκαιρία για να τα καταφέρουμε. Ήταν τα λόγια του Στόχου, ο οποίος ζήτησε λοιπόν, και συγγνώμη. Τι γίνεται με το Στόχο. Σε όποια ομάδα και αν πήγε. Καλά εσύ. Σε όποια ομάδα και αν πήγε. Είπε για το ξεφώνησε το προπονητή. Έχει πάρει τίτλο. Δηλαδή, στη Τβέντε, στη Τζέλσι, στη Φενερμπαχτσέ, στη Σλάβια. Δεν έχει πάρει με τον ΠΑΟΚ. Ούτε θα πάρει. Θα το πάρει φέτος. Τι λες ρε. Το δικό μας το τίτλο θα πάρει. Να το πάρει του χρόνου. Δεν θα είναι εδώ. Θα είναι. Εκτός να βγει ο προπονητής, όπως έγραψε κάποιο σχόλιο ένας φίλος. Μακάρι που είπε. Και είπε I wish. Είπαμε παιδιά, οι ποδοσφαιριστές όταν νιώθουν. Μου αρέσει εμένα ο Στόχο. Όταν νιώθουν οι ποδοσφαιριστές ότι έχουν πάρει 2-3 πόντους συν. Οπότε νομιμοποιούνται να πούν δύο πράγματα, λειτουργούν έτσι. Και ξαναθυμίζω, το έλεγα και χθες στον Νίκο Μοσχοβίτη, ότι και ο Λάμπρου μετά την εμφάνισή του στο φιλικό με τη δόξα στη Δράμα είπε ότι αν δεν παίζω θα φύγω. Έτσι σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές. Καλός, κακός, εγώ με το Στόχο είμαι και πραγματικά μου έκανε εντύπωση τόση υπομονή που έδειξε τόσους μήνες. Αλλά το timing δεν ήταν καλό, το κατάλαβε και ο ίδιος φαντάζομαι. Και έκανε αυτές τις δηλώσεις. Χρήσανθε, ναι. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Ναι. Δεν τα βάζω μέσα στον κορβανά, εντάξει. Κάνουμε τελευταία ανανέωση. Ωραία. Λοιπόν, θέλω ένα νούμερο για τα γυαλιά από το 1 μέχρι το 13. Το 13. Λοιπόν, Παναγιώτης Χατζημαυρουδής. Τα γυαλιά από το Oticon Express. Όλοι οι υπόλοιποι κερδίζετε δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Ωραία. Όσοι στείλετε μήνυμα, εσύ μας στην εκπομπή βασικά. Έτσι. Και μπλουζάκι να δώσουμε. Μπλουζάκι από το 1 μέχρι το 19. Το 3 θα πούμε, το 3. Μιχάλης Ζακύλας. Ζακύλας. Το μπλουζάκι. 12 και 17 και 6 δευτερόλεπτα έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν. Ωραία. Γυαλιά Χατζημαυρουδής Παναγιώτης, μπλουζάκι Άρη, Μιχάλης Ζακύλας. Θα ενημερωθείτε και από τη Μαρελής εντός των επόμενων λεπτών. Μεγάλους διαγωνισμούς φορόλ. Πάτε στα φορόλ. Έχει ένα κατάστημα σε κάθε γειτονιά. Εντάξει. Παίρνετε παγωτό, επώνυμα προϊόντα, energy drink, energy coffee, ανασπιστικά και τον καλύτερο καφέ της πόλης, Μπαρονέζα Αράμπικα. Παίρνετε τα κουπόνια σας, παίρνετε τους λαχνούς σας. Μπορείτε να πάρετε όσους λαχνούς θέλετε, να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για τα 7 χρόνια for all. Δεν υπάρχει κάποιο ταβάνι. Και διαγωνισμοί χρήσανθε, εποχές Πασόκ είναι αυτοί που μου θυμίζουν. 50 μεγάλα δώρα, ένα πεζό, 7 ηλεκτρικά σκούτερ, 7 ποδήλατα πεζό, 7 κινητά iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές μηχανές Nikon DSLR, 7 GoPro Hero κάμερες Action και 7 τριήμερα στο πύλιο. Για πληροφορίες μπείτε στο forallstores.gr. Υπάρχει βιντεάκι και στο Power 24 για τους φίλους του Power 24. Εντάξει, μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν Χρήστα Δεκυποτοπία, η Νοπία Θράκης. Ναι, κορυφαίο Ούζο τώρα. Και ειδικά. Κοίταξε, το Ούζο πίνεται όλη την εποχή. Δεν το συζητάμε. Ή το τσίπουρο, αλλά το καλοκαίρι ένα παραπάνω, εντάξει. Δηλαδή, θάλασσα χωρίς τσίπουρο, χωρίς ούζο. Έτσι.
Άρα τι ούζο να πάρουμε Στέριο και τι τσίπουρο. Κοίταξε, θα πάρουμε θρακιώτικο ούζο 7. Ωραία. Και θρακιώτικο τσίπουρο εωθινών. Ο καθένα έχει τα γούστα του. Εγώ χωρίς γλυκάνισο. Άλλος τσίπουρο, άλλο με γλυκάνισο, άλλο χωρίς γλυκάνισο, άλλο με πάγο, άλλο χωρίς πάγο. Εγώ επειδή το έχω πει με πάγο το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, παιδιά, είναι εκπληκτικό το εωθινών. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν. Και η πίτσα Mr. Gold μαζί μας. 2-3-10-62-85-86. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνι και πενιριλί. Αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα κάτι καινούριο. Από 2-80 ημερίδα. 2-3-10-62-85-86. Για να ρωτήσετε τα παιδιά τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού. Αν έχει χρήσατε γεμιστά. Με κοιμά και ρύζι να πάρω και λίγο γιαούρτι on the side. Και με κοιμά, θα προτιμήσω τα γεμιστά γιατί είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό και μας αρέσει όλους. Βάλε φέταση, ρε φίλε, δίπλα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο. Πάλι λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.